Άκου μας πουλήσει τρέλα για το φεστιβάλ. Άντε να πούμε, ξέρω εγώ. Πες, συνέχισε. Τι να, εντάξει, αφού είμαι παντού κυρίαρχος. Αν εξαιρέσει τον αγωνιστικό χώρο, σε όλα τα άλλα είμαι κυρίαρχος. Ναι. Θα το βρούμε και αυτό. Θα το βρούμε. Σήμερα, αύριο. Μεθαύριο. Το μήνα που δεν έχει Σάββατο, ποιος το έλεγε αυτό το τραγούδι. Κάποιος έλεγε αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, έχουμε σήμερα ωραία πράγματα. Θα έχουμε προπόνηση. Τι προπόνηση? Πώς λοιπόν την προπόνηση, να δούμε την προπόνηση η οποία πραγματοποιείται στη Μεσήμβρια. Είδαμε εμείς προπονήσεις, βλέπουμε το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται άλλες. Ναι, δεν χρειάζεται άλλες. Τι? Θα συνδεθούμε όμως εκεί με τους ανθρώπους που θα. Ποια στείλαμε? Που έχουμε στείλει εκεί. 4-5 είναι οι άνθρωποι από το ΠΑΟΚ 24. Α, πήγαν όλοι. Ναι, ναι. Η χαρά. Μόνο εμείς δεν πήγαμε. Εμείς εντάξει, τι να κάνουμε. Εμείς θα ακούσουμε και για τα νέα παιδιά. Και δηλώσεις λίγο αργότερα από ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσουμε να μπούμε λίγο σε αγωνιστικό κλίμα. Γιατί θα παίξουμε πάντα. Γιατί κατά τα άλλα, ναι, δεν φαίνεται ότι θα παίχτει ποδόσφαιρο. Δύσκολο είναι, μάλλον για την άλλη εβδομάδα. Πάει το όλο έργο. Δύσκολο να έχουμε κάτι νωρίτερα. Ακούτε ΠΑΟΚ 24. Και θα μας ακούτε μέχρι τις 2. Τρόπος επικοινωνίας, γράφετε FM, αφήνετε καιρό το μήνυμα στο 545-26. Συνεχίζουν να βλέπουν τα πολύ ωραία πλάνα από την αύξηση του Μπαράκ Ομπάμα, όπου δεν πετύχαμε ούτε πλάνο, ούτε χαλί, ούτε τίποτα. Ήταν μια καθαρά ελληνική υποδοχή στον Αμερικανό αυτό πρόεδρο. Αυτό δεν το κάνει κανείς, give me 5 men, half from here, morning. Ήταν πολλά ωραία, συνέβησαν πριν από λίγο στο αεροδρόμιο και θα παίζουν λογικά για πολύ καιρό. Θα παίζουν όλα αυτά. Όπως παίζει από χθες το βράδυ αυτή η παραδοχή του ποδοσφαιριστή της Βέρειας, άλλος ένας, ο οποίος πλέον. Πού είναι γενιακό τώρα, είναι. Ο Αμαραντίδης, ναι. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν γνωρίζω πού παίζει ο Αμαραντίδης. Νομίζω στον Αιγινιακό παίζει. Ας ακούσουμε αυτό το ηχογραφημένο από την εκπομπή Δίκη στο Sky, τι ακριβώς αναφέρει ο παίχτης για εκείνο τον αγώνα στον οποίο συμμετείχε. Δεν είπα την αλήθεια για τον αγώνα της ομάδας μου με τον Ολυμπιακό, γιατί ένιωσα αφόρητη πίεση. Πίστεψα ότι θα έχανα τη δουλειά μου και μετά πολύ δύσκολα θα βρίσκα ομάδα. Αποφάσισα να πω την αλήθεια για να λυτρωθώ, αλλά και γιατί αποδείχτηκε ότι η στάση που κράτησα απέναντι στη δικαιοσύνη με έβλαψε. Κατέληξα κατηγορούμενος χωρίς να φταίω σε τίποτε. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο ανακριτή, τον κύριο Ανδρεάδη, που δεν κατέθεσα πραγματικά τα περιστατικά του αγώνα Ολυμπιακός Βέρεια 3-0 που έγινε στις αρχές του 2013. Σε εκείνο το μάτς ήμουν βασικός, το ημίχρονο έληξε 0-0 παρότι είχαμε πολλές απουσίες. Στα αποδυτήρια μπήκε όπως γίνεται πάντα ο προπονητής μας, ο κύριος Καλατζίδης, και μας είπε για τα αγωνιστικά θέματα. Λίγο πριν βγούμε στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, μπήκε στα αποδυτήρια ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας, κύριος Λαναρής, και μας είπε σήμερα πρέπει να χάσουμε 3-0. Υπήρξε μια αναστάτωση, αλλά δεν έγινε διάλογος. Θύμωσα και είπα από μέσα μου, παίξε καλύτερα όσο μπορείς. Το δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι μπορούσα, αλλά χάσαμε 3-0. Δεν νιώθω ότι έκανα κάτι για να είμαι κατηγορούμενος. Το μόνο λάθος που έκανα είναι ότι δεν είπα στην αρχή την αλήθεια στον κύριο ανακριτή. Αυτά. Αυτά από τον ποδοσφαιριστή. Άλλος ένας που καταθέτει το ίδιο πράγμα και προφανώς δεν το βγάλανε το μυαλό τους. Απορώ πώς προσανατολίζετε τον κόσμο και βγάζετε τέτοια ηχητικά πρωί-πρωί να πούμε. Και δεν λέτε τίποτα για το Μουσαντένιο, το βραβείο που πήρε το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ. Το ντοκιμαντέρ του ΠΑΟ και δεν λέτε τέτοια πράγματα. Δεν λέτε για το 3-1 της Βέρειας με τον Άρη. Πείτε κάτι, ρε παιδί μου. Προηγούμενη εκπομπή νομίζω δίνει τον τόνο το τι να συζητήσουμε. Αυτά έγιναν χθες το βράδυ. Ναι. Ο συγκεκριμένος είναι ένας από τους κατηγορούμενους, έτσι. Είναι κατηγορούμενος. Ναι, βέβαια. Και τώρα έρχεται να παραδεχθεί ότι προφανώς κάτι συνέβη και είμαστε κατηγορούμενοι. Λέει τη δική του εκδοχή. Κατηγορεί ευθέως με ονοματεπώνυμο άνθρωπο ότι είπε καθυστεχάστε, δηλαδή δεν είναι θεωρητικά αυτά.
Ναι, προφανώς αυτοί οι 5-6 που έχουν μιλήσει, γιατί τόσοι το έχουν πει, δεν μπορούν να κάθισαν κάποια στιγμή και να είπαν από το μυαλό τους ότι έγινε αυτό, μπήκε αυτός, μας είπε αυτό και πράγματι έληξε και 3-0 το παιχνίδι. Μάρτυρες προστατευόμενοι υπάρχουν στις υποθέσεις αυτές, δηλαδή κάποιες πάντα, που πάντα να ξέρασαν όλα και να... Σε κάθε υπόθεση δεν μπορεί να υπάρξει... Βέβαια, μα είναι σωστή μέθοδος αυτή. Αυτό και σε μια δύσκολη έρευνα... Το προχθεσινό δημοσίευμα του ΕΣΔΙ είναι να υποθέσω. Πώς? Αυτό εννοούσε το προχθεσινό, ότι σπάει η σιωπή διαφόρων και ξέρω εγώ και... Ναι, έγινε η αρχή. Η αρχή. Ναι. Μάλιστα. Η FIFA τι θα κάνει, θα βάλει τον Γιάννικο εκεί τώρα. Τι γίνεται. Το δούμε. Άλλο αυτό. Άλλο και τούτο. Άλλο θέμα. Αυτό. Προς το παρόν η FIFA έχει την υποχρέωση με την Επιτροπή, με τους ανθρώπους που είναι εδώ, να λύσει προβλήματα, να ορίσει μια νέα ΚΕΔ και να ξεκινήσουμε. Αν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τριτσόνης. Τριτσόνης, Κουκουλάκης, Σαραϊδάρης. Ναι, καλό είναι. Παίζει μια τέτοια τριάδα. Καλό με τον Τριτσόνη πρόεδρο. Μόνο να σας πω κάτι, άμα τελικά ξεκινήσει αυτή την Κυριακή το πρωτάθλημα. Αυτήν είναι δύσκολο. Ναι, λέμε το επόμενο. Μετά μην πει κανείς την επόμενη φορά ότι διακόπτει το πρωτάθλημα. Δηλαδή εγώ πια αυτή την ιστορία είναι το παραμύθι με το Βοσκό και το Λύκο. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζουμε μπάλα, γιατί ενώ το καλοκαίρι είχαν πει οι ομάδες δεν θα κατέβουμε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, τι έγινε μετά, ξαναδιακόπη, πάλι ξαναξεκίνησε, τώρα τρίτη φορά, δηλαδή την τέταρτη μετά θα είναι φάρσα, θα είναι κομμωδία. Δεν θα υπάρχουν περιθώρια μετά. Δεν έχει γίνει τίποτα ρε φίλε για να ξαναξεκίνησε το πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξαναγίνει, ήδη έπρεπε να έχουν κινηθεί οι διαδικασίες. Έχει αλλάξει δίκη στην ΕΠΟ. Έχει αλλάξει η ΚΕΔ. Ρε φίλε, συγγνώμη, έχει αλλάξει η διοίκηση της ΕΠΟ, ενώ ακόμα συζητάνε το συγκεκριμένο στέλεχος του Ολυμπιακού να αναλάβει θέση στην UEFA που θα εποπτεύει την ΕΠΟ αυτή. Αυτό φημολογείται. Φημολογείται, ναι. Μα όσο με μία ανάγκη να μην σταματήσει το πρωτάθλημα γιατί οι μικρές ομάδες θα χάσουν τα έσοδα και τι θα γίνει με τη Νόβα και άμα ξαναξεκινάει κάθε φορά έτσι, μα αυτά θα γίνονται. Τελείωσε, δεν είναι. Πρώτα απ' όλα με προβληματίζει, παρότι το δημοσίευμα της ΣΑΝ χθες ήταν λίγο κάπως στα αυτιά μου. Με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχει διαψευστεί κάτι τέτοιο ακόμη. Η πράξη θα δείξει. Τι να... να βγει κάποιος ο Κουτσοκομής και να πει: όχι, παιδιά, δεν θα βάλουμε το δικηγόρο του Ολυμπιακού εποπτεύων στην Επιτροπή. Δεν θα βάλουμε το Λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ναι, αυτό. Θέση θα έχει στη FIFA. Γι' αυτό παρετήθηκε από εδώ για να πάει. Έχει την καντίνα, έχει και το κηλικείο. Τα στελέχη του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός είναι ένα έτσι φροντιστήριο, είναι ένα τατσικό για προώθηση στελεχών Ελλήνων στην UEFA. Αυτό είναι. Και αυτήν την ομάδα εμείς θέλουμε να αποκαλύψουμε ότι στελέχη της και διοικητικοί παράγοντες της έχουν κάνει παράνομες πράξεις. Πώς θα το αποδείξουμε στην UEFA, όταν η UEFA επιλέγει στελέχη της για να μεγαλώσει, για να έχει τον άνθρωπό της στα πρωταθλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δηλαδή νομίζω ότι τώρα δεν έπρεπε καν να συζητάμε την περίπτωση να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν έπρεπε να έχουμε πρωτάθλημα τελείως. Έπρεπε να είναι όλα σταματημένα. Γι' αυτό που έγινε με τον Μπίκα. Γιατί είχε υποθεί ότι αν γίνει το παραμικρό θα σταματήσουν όλα. Θελούσε ο Brexit. Έπρεπε να έχουν. Δηλαδή, άμα δεν προχωρήσουν και τώρα, πότε θα προχωρήσουν. Μη μου πείτε τα Χριστούγεννα που θα ξαναγίνει κάτι. Τώρα το σταματάμε. Μετά θα λέμε, όχι, τώρα θα το σταματάμε εμείς. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να παίζει μπάλα. Δηλαδή, τώρα αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός είναι εκεί που είναι και έχει σχεδόν αποσπαστεί. Δεν υπάρχει καν άγχος και ιδιαίτερη πρεμούρα ούτε για το ποιες ομάδες θα μπουν στα play-off, ούτε για το ποιες ομάδες θα πέσουν. Δηλαδή, εγώ δεν έχω δει ούτε καν τις μικρές ομάδες να έχουν έναν ελάχιστο ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, μεταξύ τους. Είναι όλοι κάτσε να δούμε. Να δούμε τι γίνεται. Τον Ηρακλή του Μεξιτών έχουν ψηλοπεσμένο, άρα θα μαλώσουμε 5-6 ομάδες για μία θέση. Για ποιο πρωτάθλημα μιλάμε. Λοιπόν, ο Κοτσοκόμνης, πέρα από μια πρωινή ανάρτηση για το ότι πλέον αφοσιώνεται στην Ελλάδα και στο πρόβλημά της, αφού και στην Κύπρο έχει διάφορα μετστημένα, έχει απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις. Αν θέλουν λύσεις στην Ελλάδα, υπάρχουν. Δεν με έπεισαν όμως ότι θέλουν. Ποιοι δεν σε έπεισαν, δε φίλε. Εξήγησε μου, ποιοι δεν σε έπεισαν. Προφανώς εννοεί τις ομάδες. Ποιες ομάδες, οι ομάδες τι κάνουν δηλαδή. Υπάρχει μία ομάδα που τα κάνει όλα άνω κάτω και υπάρχουν και οι άλλες σαν τους χαζούς που την κυνηγάνε.
Μπορεί να είναι ότι δεν θέλουν ούτε καν να συναρρυθούν μαζί μου. Εντάξει, αυτό που κάνει ο Λαφούζος είναι άλλη μια γκέλα. Σε φωνάζει η FIFA, ρε φίλε, θα καθίσει ότι τραπέζι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, εσείς ο μάγκας, εμείς είμαστε χαζοί. Που το κάνουμε. Δηλαδή, εμείς που έχουμε επενδύσει 80 και 90 εκατομμύρια, καθόμαστε στο τραπέζι και εσύ έχεις επενδύσει 20, δεν κάθεσαι. Και αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός μια ζωή να πούμε, εντάξει, φτάνει. Αφού πάλι θα την ημέρα της συνάντησης που θα οριστεί, θα βγει ο εισαγγελέας και θα πει ότι απαγορεύεται να είναι εκείνος παρόν. Θα έχουμε και αυτή την κορυδία πάλι. Ναι, πιθανότατα να γίνει αυτό, ναι. Σε ερώτηση για το αν θα γίνει πρωτάθλημα το προσεχές Σαββατοκύριακο, απάντησε θα προσπαθήσουμε. Άρα έχει μια διάθεση να το σμπρώξει λίγο, να το πιέσει. Και για τους παράγοντες που δεν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι, αν ναι, και όσον αφορά τη λεγόμενη κάθαρση, ο καθένας την εννοεί ανάλογα με την ομάδα που στηρίζει. Αλλά κανένας δεν είναι τεθειμένος να κάτσει ένα τραπέζι και να ακούσει απόψεις και να βάλει θέσεις. Εμείς εν ΠΑΟΚ δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Οι γενικεύσεις του Κύπριου παράγοντα δεν νομίζω ότι έχουν καμιά ουσία. Δεν έχουν βασικά με την πραγματικότητα επαφή. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα είναι να τα αποδείξω και να φύγω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πω OK εκλογές. Ιδιαίτερα τώρα που κάποιοι εν τη φαντασία τους, ίσως και υποκινούμενοι, βλέπουν και σκοπιμότητες εκ μέρους μου. Αλλά τι θα επιτύχετε με τις εκλογές, ερωτώ. Μήπως θα καθαρίσει ένας πίνακας και μετά από 2 χρόνια θα πρέπει να καθαρίσουμε τον καθαρισμένο πίνακα? Η απάντησή του σε ερωτήσεις που ρωτήθηκαν από το πρωί με αφορμή μια ακόμα ανάρτηση που έκανε στο Facebook. Μάλιστα. Και προχωράμε. Άρα θα γίνει μια προσπάθεια. Από ό,τι φαίνεται θα γίνει μια προσπάθεια. Μήπως και προλάβουν και αυτήν την εβδομάδα. Δεν το βλέπουμε και πολύ πιθανό. Θυμίζουμε ότι η τελευταία ανακοίνωση της Ειδικούς Επιτροπής ανέφερε ότι θα περιμένουμε το πόρισμα της πυροσβεστικής για το σπίτι του Μπίκα και μετά θα δούμε. Τώρα ίσως να καταλαβαίνω ότι δεν έχει και νόημα να περιμένουν το πόρισμα, γιατί ήρθε το πόρισμα να αναφέρει ότι είναι ομπρισμός. Ήρθε το πόρισμα να αναφέρει ότι δεν είναι ομπρισμός. Τι θα, ναι, τι εννοείται θα το έχει. Πόρισμα θα πει ότι ήταν τυχαίο γεγονός ότι την ώρα που βγαίνανε οι νέοι πίνακες κάει και το εξοχικό στη Χαλκιδική στη μέση του πουθενά. Ωραία, με υγρασία αρκετή που δεν μπορεί να αρπάξει εύκολα φωτιά. Ωραία, ένα σπίτι του αρχιδιαιτητή. Πολύ πιθανό είναι να πει κάτι τέτοιο. Δεν έχει. Υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ που γράφουν ότι είναι δύσκολο να βρεθούν στοιχεία. Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία ότι ο εμπειρογνώμων κλήθηκε 48 ώρες μετά να πάει να ερευνήσει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. 48 ώρες μετά. Ναι. Που να μην παρέμβουμε. Είχε δουλειά, θα κάνει πολλά σπίτια εκείνη τη μέρα μάλλον. Του αρχιδιαιτητή, του βοηθού του, του... Εγώ θεωρώ και την παράμετρο ότι λίγες μέρες πριν είχε γίνει και η επίθεση στο Τζαχιλίδη, έτσι. Οπότε έτσι κι αλλιώς θα έπρεπε να είναι σε αναμονή όλοι αυτοί και να παρακολουθούν και να προστατεύουν τους υπολείπους. Αλλά ας βρουν κανένα στοιχείο για 31 υποθέσεις. Πάμε, ξεκινάμε. Θα πάμε στη Μεσήμβρια. Θα πάμε στη Μεσήμβρια για να πάρουμε έτσι λίγο κλίμα την προπόνηση του ΠΑΟΚ, μια και είναι σήμερα ανοιχτή, μετά από πάρα πολύ καιρό. Και θα ακούσουμε αργότερα και δηλώσεις από την ομάδα. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλεϊ. Αύριο εκεί η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει δραστηριότητα στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Και πάμε να δούμε λίγο τους χορηγούς μας. Μαζί μας η Αναδομού. Κορυφαία εταιρεία σε ανακαινήσεις και όχι μόνο και στα μεσητικά της πόλης μας anadomo.gr. Μπαίνετε anadomo.ανακαίνιση.gr για να πάτε απευθείας εκεί όπου θα δείτε την εξαιρετική δουλειά που κάνει η Αναδομό σε όλους τους χώρους. Στο 2311-241-508 καλείτε Αγία Σοφίας 18 στον έκτο όροφο. Πηγαίνετε, κάνετε το ραντεβουδάκι σας, παίρνετε τις καλύτερες προτάσεις και πηγαίνετε σπίτι σας. Και ο πειρατής είναι στην παρέα μας που σήμερα Τρίτη έχει όλες τις μπύρες της Primator από Βαρέλι. 2+1 δώρο, στις 2 η Τρίτη κερασμένη. Μιλάμε για πολύ ωραίες μουσικές ξένες ροκ. Φήμες λέει για Λακ και Λεοπάρα αμφίες ελέγχοντος ανακριβείς για απόψε το βράδυ.
Έχει μπαντάνες, έχει ποζεριές, έχει διάφορα πράγματα εκεί στον Πειρατή, στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Και όταν, καθημερινά, ναι, συγγνώμη Άκη, ανοίγει στις 5 και Σαββατοκύριακο στις 12 το μεσημέρι. Και όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, επίσης η Premium Primator, οι μπύρες από Βαρέλη έχουν 2 ευρώ τα 400 μιλιλίτρ και τις παίρνετε στο χέρι και φεύγετε για Τούμπα. Και πρώτη ώρα στο ΠΑΟΚ 24 με Ρεγκίνα, τα είδη υγιεινής, τα κορυφαία, μπαταρίες, υδραυλικά είδη γενικώς. Όλα σε επιλεγμένα καταστήματα τα βρίσκετε και τα ζητάτε Ρεγκίνα για να είστε σίγουροι. Λοιπόν, η επικαιρότητα δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο πέρα από όλα όσα γίνονται για το πρωτάθλημα. Για τον ΠΑΟΚ τα θέματα τα καθημερινά, όπου δεν υπάρχει και μεγάλη δράση, με αρκετούς απόντες διεθνείς. Επιστρέφουν αύριο μεθαύριο οι τελευταίοι. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλι. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να δούμε όλα με τη σειρά, αφού κάνουμε τις πρώτες συνδέσεις και με μεσημβρία. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, γραπτά μήνυματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Σε μια δύσκολη φάση για το ποδόσφαιρο, για εμάς, για όλους. Είπαμε. Πραγματικά δύσκολη. Δύσκολη φάση είναι και αυτό που ζούμε. Όλοι θέλουμε την Κυριακή να έχει ποδόσφαιρο, γενικά να παίζεται η μπάλα, αλλά... Ναι, θέλουμε καθαρό πράγμα, εντάξει. Αυτό ακριβώς. Γιατί κάθε Κυριακή, Κυριακή πρωί, Σάββατο βράδυ θα λες θέλουμε ποδόσφαιρο την Κυριακή, και Κυριακή βράδυ θα λες δεν το θέλουμε αυτό το ποδόσφαιρο. Μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Δηλαδή να ξέρουμε τι θα συναντήσουμε και όταν θα ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Γιατί τα άλλα όλα. Ήρθε ο Ομπάμα και άμα δεις τη λιμουζίνα, λέει ΠΑΟΚ στην άκρη. Εσύ. Κλαίω με το ότι βγάλανε αμέσως. ΠΑΟΚ λέει εκτός από τα μυαλά μας πονάει και η ψυχή μας και η καρδιά μας. Θα πάμε με συνδρία. Να ξεκινήσουμε. Με την Ελένη εκεί την Πούντου. Έχει προπόνηση. Έτσι και έτσι. Προπόνηση. Και έχει χαρακτηριστεί Media Day η σημερινή ημέρα. Έχει κανονίσει η ΠΑΕ εκεί από τα παιδιά που είναι στην επικοινωνία, στο γραφείο τύπου, να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, να τα διαβάσετε και στις εφημερίδες και στα site και ζωντανά στον αέρα των ραδιοφώνων. Δηλώσεις των παιχτών του ΠΑΟΚ μετά την προπόνηση που έχει ολοκληρωθεί εκεί. Όχι, είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη τώρα. Ελένη εκεί, Ελένη Μπούντου. Ελένη, καλημέρα. Έχει πάει μία παρά 20. Καλημέρα, καλημέρα. Πριν από λίγο ξεκίνησε η προπόνηση του ΠΑΟΚ. Εκτός από τους δύο που λείπουν, που έχουν υποχρεώσεις ακόμη με τις εθνικές τους ομάδες, και φυσικά είναι ο Γιάννης Αχόφ και ο Μαρίν Λέοβατς, όλοι βρίσκονται κανονικά αυτή τη στιγμή στο γήπεδο της Νέας Μεσημβρίας, αλλά απέχει και ο Γιώργος Ναβέλλας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος από τα μάτια της Εθνικής, έμεινε μέσα για λόγους αποθεραπείας. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η προπόνηση, αλλά οφείλω να σας πω ότι προηγουμένως είχαμε μία μικρή ξενάγηση, ναι, στους νέους χώρους εδώ της Νέας Μεσύμβριας, στο κέντρο αποκατάστασης, έτσι ένα μικρό κέντρο αποκατάστασης που έχει δημιουργηθεί για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μετά το τέλος των προπονήσεων. Ωραία, πρέπει να βάλεις το ταλέντο σου σε δράση, αυτά που είδες με τα μάτια σου, να μας περιγράψεις με λέξεις για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μπαίνουμε στο αθλητικό κέντρο λοιπόν, φτάνεις εκεί που είναι το πάρκινγκ, παρκάρεις, ο χώρος, ναι, που ήταν νωρίτερα τα αποδυτήρια δεν έχει πειραχθεί. Δεν έχει πειραχθεί, αλλά αν θυμάστε καλά ήταν ένα μικρό δωματιάκι, να το θέσω έτσι. Όχι, εκεί μικρό, που άλλαζε... όχι πολύ μικρό. Ένα μεγάλο, ένα μικρό δωμάτιο. Ήταν ένας χώρος, ο χώρος καθαρά των αποδυτηρίων. Πλέον έχει επεκταθεί η κουζίνα, υπάρχουν τραπέζια εκεί που καθίσαμε κι εμείς, ναι, μέχρι να ξεκινήσει η προπόνηση. Δίπλα από τα αποδυτήρια, περνώντας έναν έτσι διάδρομο, ναι, έχει γίνει ένας ειδικός χώρος, ο οποίος έχει μία, η σάουνα δύο. Εκεί ήταν η κουζίνα που έλεγες, και το εστιατόριο και ο χώρος που κάθονταν και παίζαν κτλ. Ναι, ήταν ο χώρος που με τα επιτραπέζια που ήταν, μπράβο, έχει γίνει πλέον κουζίνα με τραπεζάκια. Είναι μέσα οι μαγείρες αυτοί που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν από το καλοκαίρι και όλα στο πόστο της κανονικά για να μαγειρέψει για τους ποδοσφαιριστές. Ναι. Περνώντας λοιπόν μέσα από την κουζίνα, στα αριστερά μας είναι ο χώρος των αποδυτηρίων, εκεί που αλλάζουν, εκεί που βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές, και δεξιά λοιπόν, περνώντας από τον διάδρομο, ανοίγουν οι πύλες του κέντρου αποκατάστασης αποθεραπείας των παικτών. Αυτό είναι εντελώς το νέο κτίριο. Είναι εντελώς νέο κτίριο, είναι όλα μέσα νέα. Υπάρχουν δύο διάδρομοι, οι οποίοι διάδρομοι θα σας το θέσω έτσι, φανταστείτε πισίνα. Μακρόστενοι διάδρομοι, αλλά με νερό μέσα πισίνας. Το ένα είναι παγωμένο νερό και το άλλο είναι πάρα πολύ ζεστό νερό. Και εκεί κάνει, ναι, τρέξιμο από πάνω μέχρι κάτω.
Δύο λωρίδες, έτσι, δύο μακρόστενοι διάδρομοι, οι οποίοι είναι με νερό. Το ένα έχει παγωμένο, το άλλο έχει πάρα πολύ ζεστό. Μπαίνουν μέσα και κάνουν τρέξιμο μετά το τέλος της προπόνησης. Για αποθεράπεια, ναι. Υπάρχουν ποδήλατα, τα οποία υπάρχει μια μεγάλη μακρόστενη πισίνα, στην ακριβώς απέναντι μεριά από τους διαδρόμους, mm-hmm. που έχει μέσα νερό, αλλά στην άκρη της έχει ένα υπερυψωμένο σιδερένιο δάπεδο για τους ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα τραυματισμών, δεν μπορούν να κουμπίσουν το πόδι τους, δεν μπορούν μέσα στην πισίνα να κάνουν διάφορες ασκήσεις, το οποίο ανεβαίνει και κατεβαίνει ανάλογα με το πνεύμα που έχει ο ποδοσφαιριστής. Αν είναι στο γόνατο, αν είναι στο πέλμα, προσαρμόζεται ανάλογα. Μάλιστα. Οπότε μπορεί να ακολουθήσει μαζί με τους υπόλοιπους κανονικά το πρόγραμμα, απλά αυτός βρίσκεται στο υπερυψωμένο δάπεδο στην άκρη της πισίνας. Υπάρχουν τα ποδήλατα ακριβώς πάνω από την πισίνα, τα οποία μπαίνουν και μέσα στο νερό προκειμένου να γίνουν συγκεκριμένες ασκήσεις. Τα ποδήλατα που κουβαλούσε ο ΠΑΟΚ μαζί του και σε διάφορα γήπεδα, πάλι για την αποθεραπεία των παιχτών μετά από τα παιχνίδια. Έτσι, τα οποία τώρα τα βάζουν και μέσα στο νερό για να γίνει σωστά η αποκατάσταση. Και φυσικά υπάρχει και η σάουνα και το υδρομασάζ για μετά την αποκατάσταση για λόγους χαλάρωσης και έτσι παιχνιδιών, αν θέλεις, μετά το τέλος της προπόνησης. Μας μίλησε και ο γιατρός της ομάδας, ο οποίος θεώρησε ότι μαζί με τον Νέναντ Κοβάσεβιτς, ο οποίος ήρθε και αυτός πριν από 5 περίπου μήνες, ότι εξ αρχής μαζί με τον γιατρό θεωρήσαμε ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Μελετήσαμε τον φάκελο με τις λάσεις, με τους τραυματισμούς πέρυσι και θεωρήσαμε ότι αν θέλουμε να αποφύγουμε και να κάνουμε μια νέα αρχή, ζητήσαμε από τη διοίκηση να μας εκπληρώσει όλα αυτά τα οποία ζητήσαμε. Δεν είχαν κανένα παράπονο. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε, τα μηχανήματα. Και κρύο εδώ, φυσάει, γι' αυτό είμαστε στην άκρη. Λοιπόν, όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία βλέπετε. Τα σύννεφα. Ναι. Εξωτική νέα μεσήμβρια είναι το χαρακτηριστικό. Αν και θέλω να σου πω ότι οι ανεμοφράκτες εδώ κάνουν αρκετή δουλειά. Γιατί έχουμε πάει και στην άκρη πλέον, αλλά η κατάσταση δεν ξέρω πόσο σώζεται για εμάς που δεν έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν, μικρή παρένθεση αυτό. Να σου κάνω λίγο μια παρένθεση. Πόσο δίνει να διαβάσουμε πνίγη και παίχτες του ΠΑΟΚ σε κατά δελτίο τύπου μετά από αυτά που έχει πει. Τον πήρε ο αέρας. Τον πήρε ο αέρας. Ήταν με τις πισίνες και με τα ποδήλατα στις πισίνες και αυτά. Δηλαδή είναι δέλτα πι. Έχω κανένα δυο στο μυαλό μου κιόλα. Ξέρουν μπάνιο όλοι. Να το ρωτήσουμε, δεν ξέρω. Ξέρω ότι κάνουν μπάνιο όλοι. Δεν έχω ακούσει δηλαδή κάποιος δεν έκανε μπάνιο. Η είδηση που παίζει πιο πιθανή είναι ότι προσέλαβε και ένα βαγοσώστιο. Ένα βαγοσώστιο. Για να μην την πάθει παλού. Και μετά αφού συμβεί αυτό θα βρει και καντιλανάφι. Ή το άλλο, άμα πνιγούν δύο-τρεις, σύσκεψη των αναβαγοσωστών να δουν τι πάει στραβά και δεν μπορούμε να σώσουμε τους παίκτες και τέτοια. Πολλές πισίνες μας έμπρεζε η Ελένη. Λωρίδες μας είπες, πισίνες μας είπες. Για σου πω ρε, μπασικά καμιά σύμβαση με τη Waterland, τίποτα. Τσουλίδρες έχει. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει ποτέ ξανά. Μας είπαν ότι είναι υπολοκλήρωση τα έργα, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε φαντάζομαι στην επόμενη επίσκεψή μας εδώ θα δούμε ακόμη περισσότερα. Να μην ρωτήσω βέβαια αν υπάρχουν φωτογραφίες και βίντεο, έτσι. Αυτονόητο υπάρχουν. Όχι, δεν υπάρχουν, γιατί το ζήτησε ο ΠΑΟΚ να μην υπάρχουν, γιατί δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένο. Για να μην το δουν οι άλλοι και τον μιμηθούν. Τα θέλει αποκλειστικά ΠΑΟΚ αυτά. Θα τα βάλει στο site. Απλά μας έγινε μία ξενάγηση. Για τα όσα έχουν αρχίσει να υπάρχουν μέσα στα ποδήλατα του ΠΑΟΚ, οι μηχανήματα και πισίνες και τρόπους αποκατάστασης που όπως δήλωσε και ο υπεύθυνος της ΠΑΟΚ, υπεύθυνος αποκατάστασης, αλλά και ο γιατρός, τα συναντάτε μόνο σε μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία είναι. Μην ξεχνάμε ότι είναι το αποτέλεσμα όλων των ερευνών εδώ και χρόνια, τι δεν πάει καλά. Και ένας τομέας που υπήρχε σοβαρό πρόβλημα είναι η αποθεράπεια και η αποκατάσταση των παιχτών. Και γι' αυτό το λόγο και ο γιατρός της ομάδας αλλά και ο υπεύθυνος αποκατάστασης με το που ξεκίνησαν τη συνεργασία τους, μελέτησαν τους τραυματισμούς, τον φάκελο των θελάσσιων τον περσινό και αποφάσισαν ότι είναι βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να έχει κάθε ομάδα. Για να μην αδικούμε, Ελένη, και τους προηγούμενους ανθρώπους που ήταν στον ΠΑΟΚ, και ο Γιάννης Οράλης είχε αρκετές μελέτες που δεν είχαν. Ναι, για να τη βασική ευθύνη την έχει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι. Αυτό τα ζήτησαν, έκαναν την αίτησή τους για αυτά τα πράγματα τα οποία ήθελαν στη δουλειά τους οι άνθρωποι. Έγινε δεκτό, όπως μας είπε και από τον πρόεδρο της ομάδας, αμέσως δεκτό και ξεκίνησαν τα έργα τα οποία ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, δηλαδή γίνεται σε πρώτη φάση η δουλειά των ποδοσφαιριστών. Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ είναι βασιλιάδες τώρα, μην το συζητάμε. Είναι βασιλιάδες. Πώς το είπε ο Κουλούρης το καλοκαίρι, μόνο όταν φύγεις από εδώ καταλαβαίνεις τι έχασες. Εκτιμάς τι είχες και τι έχασες. Είπε ο σοφός, παρότι νεαρός, Ευθύμης Κουλούρης. Αυτή τη φωτογραφία που βλέπουμε στο ΠΑΟΚ 24, πέρα από την προπόνηση με τα σκουφιά και τα λοιπά, γιατί κρυώνουν, γιατί έχει χαμηλή θερμοκρασία, οι ανεμοφράκτες είναι
όλο αυτό το πράγμα, αυτά τα πράσινα, οι κολόνες, τι, για εξήγησέ μας, γιατί και αυτά τα βλέπουμε πρώτη φορά. Είναι υπερυψωμένοι ανεμοφράκτες, σαν δίχτυ, αν θέλεις, πράσινο, υπερυψωμένο, γύρω-γύρω από το, από το πάνω του γηπεδάκι. Όχι δίχτυ ακριβώς. Το δίχτυ δεν κρατάει αέρα. Σαν δίχτυ. Πώς να σου το πω. Σαν δίχτυ, σκληρό δίχτυ. Αυτό είναι. Πλαστικό προφανώς. Πλαστικό, ναι, σκληρό δίχτυ, το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, υπερυψωμένο, με σιδερένια κάγκελα να το στηρίζουν, το οποίο είναι στα 3/4 περίπου, όχι στα 2/4 ψέματα του γηπέδου, του πάνω γηπέδου του ΠΑΟΚ, το οποίο κάνει αρκετή δουλειά, γιατί και εμείς είμαστε από την πάνω μεριά συγκριτικά με το κάτω όπως ήμασταν, έχει τρομερή διαφορά. Σωστό. Κάνει αρκετή δουλειά το συγκεκριμένο. Γίνονται έργα από ό,τι είδαμε και στο κάτω γήπεδο. Είναι, γενικά είναι σαν αστάτωση. Μεγαλώνουν και τα δέντρα σιγά σιγά. Καμία σχέση. Είναι... Εγώ δύο φορές που έχω πάει τα δέντρα ήταν μια σταλιά. Έχουν μεγαλώσει. Ακόμη... Εντάξει, χρόνο ακόμη... με το χρόνο βελτιώνει την κατάσταση εκεί. Οι αλλαγές είναι τόσο αισθητές. Ακόμη και όταν μπαίνεις μέσα, η πινακίδα από το Sports Center, η είσοδος, το πάρκινγκ, το έξω, το μέσα, έχουν γίνει διάφορες βελτιωτικές αλλαγές. Είναι αισθητές και νομίζω την επόμενη φορά μετά από 4-5 μήνες που θα ξαναγίνει ανοιχτή προπόνηση και Media Day, θα δούμε ακόμη περισσότερα. Τι είπε? Εχμές, ότι μήνες? Μετά από 4-5 μήνες που θα ξαναγίνει ανοιχτή προπόνηση. Όχι, πρέπει μια φορά την εβδομάδα να την κάνει ανοιχτή. Είπα, ένα πηγαίνει που εκεί. Μόνο ο μεγάλος Σάντος έκανε μια φορά την εβδομάδα. Όχι, ρε, και τουλάχιστον δύο φορές το μήνα, τουλάχιστον. Εντάξει. Και εκπαίδευσε ένα κοινό, όπως πρέπει, μειώνοντας τα ποσοστά ισοστρέφειας. Η τελευταία προπόνηση ανοιχτή πότε ήταν, θυμάστε? Εγώ ξεχνάω, πέρα από το ευρωπαϊκό. Άσε τις προπονήσεις των ευρωπαϊκών που είναι υποχρεωτικά. Ναι, τίποτε, που είναι το 15 λεπτό. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλη πρόσφατα τουλάχιστον. Γι' αυτό λέω, μετά από 4-5 μήνες που θα έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη και εμείς εικόνα. Ωραία. Εντάξει τώρα, οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια όπως μας τα περιγράφεις. Είναι εντυπωσιακή η περιγραφή. Για τα έργα. Είναι εντυπωσιακά μέσα, δηλαδή τα, αν θέλεις, αυτά τα εφόδια τα οποία έχουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, τα όσα τους προσφέρει ο ΠΑΟΚ, την σωστή εκγύμναση, την αποθεραπεία, νομίζω δύσκολα τα συναντά κανείς πέρα από η ελληνική ομάδα. Την οικονομική συνέπεια, έτσι που είναι και αυτή αυτονόητη, να τη λέμε και αυτή. Ναι. Τώρα που είπες οικονομική συνέπεια, να σημειώσω ότι ακόμη και οι Κροάτες ανέφεραν ότι ο Λέοβατς είναι πληρωμένος στην ώρα του, έκανα λόγο για την οικονομική συνέπεια του ΠΑΟΚ, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα το πρωί, ναι, και γι' αυτό βράτω με τις ευκαιρίες να σου πω αυτό, ότι πόσο συνεπής είναι ο ΠΑΟΚ οικονομικά και πόσο έχει δυναμώσει επί των ημερών Ιβάν Σαββίδη και με πόσο αφορμή... δύσκολο είναι να συναγωνιστεί μια ομάδα επίπεδου Δυναμό Ζάγκρεπ, που okay, μεγάλη, μικρή, ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει την δυναμικότητα της ομάδας, αλλά πόσο δύσκολο είναι πλέον να ανταγωνιστεί οικονομικά το μέγεθος του ΠΑΟΚ. Με αφορμή ένα υποτιθέμενο ενδιαφέρον για το Λέοβατς ή ένα υπάρκτο ενδιαφέρον? Υπάρχουν δημοσιεύματα, γιατί βρίσκεται σε αναζήτηση ποδοσφαιριστών η Δυναμό Ζάγκρεπ και υπάρχουν διάφοροι ποδοσφαιριστές σε μια συγκεκριμένη λίστα. Ναι. Λέει λοιπόν το δημοσίευμα ότι από την αγορά του εξωτερικού η ιδανική λύση για την Δυναμό θα ήταν αυτή τη στιγμή ο Μαρί Λέοβατς. Α, κάνει εκτίμηση ο δημοσιογράφος. Ναι. Ναι. Είναι μια περίπτωση, όπως αναφέρουν, εξαιρετικά δύσκολη, γιατί αφενός παίζει στον ΠΑΟΚ, είναι βασικός στον ΠΑΟΚ, τον υπολογίζει ο προπονητής του, πληρώνεται στην ώρα του, που παίζει ρόλο φαντάζομαι για τους Κροάτες, σημαντικό, και ζει και εργάζεται κάτω από ιδανικές συνθήκες. Οπότε και να καταθέσει πρόταση αυτή τη στιγμή η Δυναμό Ζάγκρεπ, κάτι τέτοιο φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οικονομικά τον ΠΑΟΚ. Μόνοι τους τα γράφουν, μόνοι τους καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Όχι ότι είναι λαθασμένο το συμπέρασμα. Απλά βλέπουν ότι κράζει και ο κόσμος τον Λέοβατς, απαξιώνει ο ίδιος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ τον παίχτη, οπότε σου λέει ας πάμε να τον πάρουμε. Και φαντάζομαι το γεγονός ότι πληρώνεται στην ώρα του ή ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο προβλήματα. Έχει γίνει ένα σχετικό, μια σχετική ερώτηση. Μια σχετική... Στον ΠΑΟΚ δεν τα έχει δώσει η Δυναμό Ζάγκρεπ για ακραίο μπακ στην ιστορία της ποτέ. Ούτε τα μισά, λέω. Και για τα δύο μπακ, και δεξιά και αριστερά μπακ. Ναι. Μαζί. Άστο. Είναι ένα σενάριο το οποίο το καταρρύπτουν μόνοι τους με λογικά στοιχεία. Okay, εντάξει, το ξεπερνάμε, δεν έχει τόση αξία. Είπες, Ελένη, ότι ξεκίνησε στις 12 η προπόνηση, ότι συμμετέχουν όλοι εκτός του Τζαβέλα που κάνει αποθεραπεία. Έχει το θέμα με την κάκωση. Για λόγους αποφόρτισης, έτσι. Δεν έχει να κάνει αποφόρτιση μόνο, έχει να κάνει την κάκωση. Η κάκωση ακόμα πονάει. Ναι. Εκτός του Λέοβατς και του Σάχοφ που έχουν ακόμα παιχνίδια, φιλικά έχουν με τις εθνικές τους. Κανονικά όλοι είναι μέσα, ακόμη και ο Τζάλμα Κάμπος αυτή τη στιγμή είναι κανονικά με την ομάδα, προπονείται. Δεν ξέρω τώρα που θα αρχίσουν τα διπλά, αν θα πάρει κανονικά μέρος. Αλλά μέχρι στιγμής συμμετέχει σε όλο το πρόγραμμα, από ό,τι βλέπω.
Ωραία. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι εκτός. Ωραία. Άρα, θα συνδεθούμε αργότερα μετά από κανένα μισάωρο για δηλώσεις. Για να έχουμε τον πρώτο ποδοσφαιριστή που θα τοποθετηθεί ραδιοφωνικά. Γιατί θα έχουμε άλλους 4, οι δηλώσεις των οποίων είναι καιρό θα βγουν. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Περιμένουμε δική σου ειδοποίηση. Είναι εκεί και η Αγάπη, έτσι και ο Γιάννης, ο Παρασκευαΐδης. Ναι. Όποιον για να τα πούμε ραδιοφωνικά μετά. Θα συνδεθούμε στην πορεία. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Έγινε, γεια. Αυτά με ό,τι συμβαίνει στη Μεσήμβρια. Είχαν καιρό οι δημοσιογράφοι να βρεθούν εκεί και πλέον είχαν την ευκαιρία να δουν και τις εργασίες που ολοκληρώνονται σιγά σιγά με αυτό το νέο χώρο για την αποθεραπεία. Ναι, και πρέπει να θυμάσαι πότε ήταν το deadline ότι θα ολοκληρωθούν. Τέλη Αυγούστου. Τέλη Αυγούστου. Εντάξει. Πόσο έχουμε? Ελλάδα είναι. Νοέμβριο. Τέλη Νοεμβρίου πάμε σιγά σιγά. Το θέμα είναι να γίνουν τα έργα και πάλι τώρα ότι είχε κάνα μήνα καθυστέρηση δύο. Δεν πειράζει. Εντάξει, όταν σχεδιάζει τόσα πολλά πράγματα, λες το περίπου μια ημερομηνία, μπορεί να πέσει και λίγο έξω. Πολλά μπορεί να έχουν και με τις άδειες και με αυτά. Ναι, ξέρετε, ναι, η γραφειοκρατία είναι ό,τι να είναι. Ο ΠΑΟΚ θυμίζουμε ότι μέχρι κάποια στιγμή την άνοιξη έψαχνε αθλητικό κέντρο για να πάει να μετακομίσει. Πράγμα. Και κάπου εκεί πάρθηκε η απόφαση να μείνει στη Μεσήμβρια. Και να πέσουν λεφτά. Καλοκαίρι υπάρχει και απόφαση να μείνει στη Μεσήμβρια και γίνεται ό,τι γίνεται. Και το ότι πέφτουν λεφτά δεν είναι. Και κάτι το οποίο το περνάμε μπάι, πέφτουν λεφτά, γίνονται έργα. Γιατί σήμερα η μέρα όταν υπάρχει ομάδα που να ρίχνει λεφτά στις υποδομές της, όταν όλοι είναι στον αέρα, ακόμα και ο Ολυμπιακός στον αέρα είναι με προπονητικά κέντρα και με τέτοια. Δεν είναι λίγο πράγμα. Το θέμα μας είναι εδώ πέρα τώρα ότι να ρίχνουν φράγκα, να τα ρίχνουν τα φραγκάκια. Δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος ρίχνει φράγκα. Είναι σημαντικό ότι κάποιος ρίχνει φράγκα, αλλά από κάποια φάση και μετά θα πρέπει να το δούμε και στο γήπεδο αυτό, Άκη. Και εκεί θα πρέπει να ανοίξει και λίγο η κουβέντα στον ΠΑΟΚ, γιατί δεν το βλέπουμε στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι φταίει μόνο ο ΠΑΟΚ γι' αυτό. Είναι και οι συνθήκες, είναι και το πρωτάθλημα. Ποιος πείθει να έρθουν, ποιος. Αλλά έχει να κάνει και με το ότι δεν έχει βρει μια χημεία λειτουργικότητας. Δηλαδή δεν έχει. Το έχει χάσει ο ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό που είχε τέλος πάντων με Ζαγοράκη και Βρίζα Σάντος δεν το ξαναβρήκε ποτέ. Αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν, όλα σταματούν και ξεκινούν από το ότι δεν έχει συνέχεια. Αυτό. Κάθε χρόνο ξεκινάει το 0. Ο Βρίζας με τον Ζαγοράκη, τους πρώτους μεγάλους παιχταράδες τους φέρανε 4 χρόνια από το Euro. Ακόμα υπήρχε αυτή η άβρα. Ακόμα μπορούσε να πείσει αλλιώς. Υπήρχε συνέχεια. Τώρα δεν είναι μόνο αυτό. Το καλοκαίρι δυσκολευτήκαμε να βρούμε παίχτες. Το λάθος που κάνουν όλοι και το κάνεις τώρα και εσύ. Άκου να δεις. Όταν πήραμε εκείνη την ομάδα, είχαμε τον Σάντος που μπορεί να πείσει οποιονδήποτε άνθρωπο στον πλανήτη Γη. Και δεύτερον, ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Αυτοί οι παίχτες. Οι παίχτες αυτοί. Δηλαδή ήταν over 30. Ναι. Που αυτό σημαίνει αυτομάτως το εξής, ότι ήθελες να κάνεις αύριο ομάδα. Όχι μεθαύριο, ναι. Αύριο. Εντάξει. Τώρα το πας αλλιώς. Θες καλύτερες ηλικίες, πιο ανταγωνιστικές, που να έχουν και μια υπεραξία, μπλα μπλα μπλα. Αν δεν οργανωθείς στα τότε επίπεδα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Λέω εγώ. Απλά θέλω να σου πω και το εξής, ότι αν η ομάδα πέρσι δυσκολεύτηκε να πείσει ξένους παίχτες να έρθουν, σκέψου πόσο θα δυσκολευτεί ακόμα φέτος, όταν η κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει χειροτερέψει και έχουμε γίνει ρεντίκολο παντού. Ακόμα περισσότερο θα δυσκολευτεί. Ναι, και σαν πάω όμως, σαν πάω, έχω κάνει πρόταση στον Ακίσιογλου. Ναι. Ωραία. Που είναι, ναι, φέρελ, που είναι super παίκτης, ναι. Και ξέρω εγώ, ναι. Θα κάτσει μία, θα δει το transfer market. ΠΑΟΚ, 20 εκατομμύρια κόστος. Πού τερμάτισαν αυτοί οι καθυστερημένοι? Τρίτη. Κάτσε, τι γίνεται. 30 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ρίχνουν λεφτά, αλλά δεν κάνουν δουλειά. Ναι. Από πότε έχουν να πάρουν πρωτάθλημα αυτοί, ρε? Ωραία. Το 85. Mm. 30 και πλέον, ναι, χρόνια. Ωραία, από πότε 32 χρόνια. Το σκέφτεται. Προκρίθηκαν στους 32. Αυτοί είναι χαζίδες. Στους 32, στους 16, ναι. Κάναν τίποτα. Mm. Του Europa League. Mm. Όχι. Μετά, πώς να πιστεί ο άλλος να έρθει? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι είναι πολλά τα ερωτηματικά που πρέπει να απαντήσει ο οργανισμός που λέγεται ΠΑΟΚ. Μακάρι να το καταφέρει. Εντάξει, είναι κρίμα τα λεφτά που ξοδεύονται. Τουλάχιστον αυτά που μιλάμε τόση ώρα είναι στην υποδομή. Άρα χαμένα δεν θα πάνε σε καμία των περιπτώσεων. Όπως το να δίνεις, ξέρω εγώ, 700.000 στον Παντούρο και 650 στον Μάρτινς. Και σε πολλά άλλα βέβαια. Το θέμα είναι όμως να ξέρουμε και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα, ποιοι είμαστε, πώς θέλουμε να προσεγγίσουμε τέλος πάντων τους στόχους, ποιοι είναι αυτοί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν λέει τι κάνει, τι θέλει να κάνει. Είναι ντροπαλή. Θέλει πολλή δουλειά. Και σε νοοτροπία θέλει δουλειά, και ο περίγυρος θέλει δουλειά, και τα μίντια θέλουν δουλειά.
Έχουμε πολύ δρόμο να διαβούμε, πιστεύω. Για μένα δεν είναι το πρόβλημα είναι ότι κάθε Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο γίνεται restart. Κάθε χρόνο, το ίδιο και το ίδιο. Και σε φιλοσοφίες και σε ιδέες και σε πρόσωπα. Κάθε Ιούλιο-Αύγουστο πάω καλάζει 10-12 παίχτες από το ρόστερ του. Και δεν υπάρχει περίπτωση επιτυχίας. Βέβαια, με τόσες αλλαγές. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Όποιος και αν έρθει, όπως και αν έρθει. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Τώρα είπαμε για το θέμα της, του Λέοβατς και της Δυναμό. Δεν νομίζω ότι μπορεί, όσο και να θέλει ο... Σιγά μην θέλει ο Λέοβατς να φύγει. Θα πάει ο Λέοβατς. Ναι, αυτό λέω. Πού θα βρει καλύτερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και γι' αυτόν υπάρχει μια απαξίωση, άδικη για μένα. Δεν είναι τόσο κακός παίχτης. Όχι, είναι σε κακή κατάσταση, Δημήτρη, εντάξει, τώρα... Όχι, η γενική συμπεριφορά του όλων των μέσων και όλων όσων κρίνουν είναι, νομίζω, άδικη για τον Λέοβατς. Δεν είναι τόσο κακός ποδοσφαιριστής. Όλο το, πόσο, 1,5 χρόνο είναι εδώ πέρα. Δεν ήταν είναι... πέρσι κακός, από κάποια φάση και μετά που έπαιξε τη φυσική του θέση και όχι fullback, φέτος είναι σε κακή κατάσταση. Δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης, λέω σε κακή κατάσταση. Λοιπόν, τα είδη υγιεινής ρεγκίνα. Είναι στην πρώτη ώρα της εκπομπής χορηγός. Μπαταρίες, αξουάρ, μπάνιο, υδραυλικά είδη, τα πάντα όλα σε επιλεγμένα καταστήματα με την εγγύηση ποιότητας της Ρεγκίνα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και με τον Μπυρατή, το μεγαλύτερο beer and rock bar ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, Διογένους 17 δηλαδή, στην Τούμπα. Και σήμερα Τρίτη, όλες οι πριμάτορα από Βαρέλη, ισχύει το 2-1. Δύο παίρνεις και άλλη μία δώρο. Όλα αυτά σήμερα Τρίτη. Κάθε μέρα υπάρχει και μια διαφορετική προσφορά. Αύριο Τετάρτη είναι όλες οι βαρελίσιες μείον 1 ευρώ. Χθες Δευτέρα όλες οι Brew Dog από Βαρέλη 2 συν 1 δώρο. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό υπάρχει. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Κορυφαία εταιρεία σε ανακοινήσεις. Με τις καλύτερες προτάσεις. Σε κεντρικό σημείο για να τους βρείτε εύκολα Αγία Σοφίας 18. Εκτόροφο, τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-241-508 και βέβαια αναδομό.gr για να μπείτε να δείτε τις προτάσεις. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στη μία. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Θα ξαναπάμε στη μεσήμβρια τώρα λογικά σε κανένα μισάωρο για να ακούσουμε ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς οι ίδιοι αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Τι νιώθουν οι ξένοι. Αν μας πει, δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει, ο Τσίμηρο, δεν ξέρω ποιος είναι στο πρόγραμμα να μιλήσει, πώς το βλέπει, τι λέει, τι σκέφτεται για αυτό που βιώνει εδώ στην Ελλάδα, όπου για ακόμα μία εβδομάδα δεν ξέρει αν θα έχει αγώνα το Σαββατοκύριακο. Για ακόμα μία φορά τα τελευταία χρόνια δεν ξέρει αν παίζει ή όχι το Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι βέβαια το ένα ζήτημα που αναλαμβάνω, γιατί τα ίδια θα λένε και άλλοι τώρα. Το άλλο ζήτημα είναι και πώς βιώνει το ποδόσφαιρο όταν πάει να οριστεί μια επιτροπή διαιτησίας και καίγονται σπίτια, γίνονται επιθέσεις κτλ. Ή πώς βιώνει ένα ποδόσφαιρο όπου πάει σε ένα παιχνίδι και έχει 20 σφυρίγματα κατά. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσει ένας ξένος παίχτης και να πει με πάσα ειλικρίνεια και χωρίς αυρότητες τι πιστεύει. Ο και ο να πει είστε ζώα, είστε υπανάπτυκτοι, είστε σαν αφρικανική χώρα, απλά είστε στην Ευρώπη. Έτσι, δεν λειτουργεί τίποτα εδώ. Είστε νούμερο ένα λαμόγια. Ο Μακ και όλα είναι κάπως έτσι. Αυτό, να τα πει κάποια στιγμή έτσι όπως τα πιστεύει και όχι να τα ωρεοποιεί. Μπας και ταρακουνηθούμε λίγο και ακούσουμε πραγματικές δηλώσεις. Γιατί συνήθως είναι λίγο διεκπαιρεωτικό, να είχαμε να λέγαμε. Δεν θυμάμαι πρόπερση στην προετοιμασία. Ο Μακ, ναι. Που πάει να κλείσει συνέντευξη γιατί λέω όχι, όχι, μια τελευταία ερώτηση. Και το ρωτάω αν σου έλεγε φίλο σου, συμπαίκτη σου, συμπατριώτη του να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Τι θα λέγεις. Και με κοιτάει και λέει, θέλω να σου πω την αλήθεια τώρα ή να... λέω, τι, αλήθεια. Και ξεσπάει, δεν είναι να κάνει ένα ξέσπασμα, μην τυχόν πατήσει κάποιος εδώ κτλ. Και στο τέλος το σκέφτεται ξανά και λέει, δεν εννοώ τον ΠΑΟΚ όπου είμαστε βασιλιάδες, γιατί είναι βασιλιάδες ναι, όλοι. Ναι, το ελληνικό γενικά ποδόσφαιρο. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί έναν χρόνο αργότερα ο παίχτης αυτός προτίμησε να φύγει. Μετράει και αυτό, ρε, εσύ, Δημήτρη. Πώς δεν μετράει. Και μετά λέει: πρέπει να τον κρατήσετε το Μακ.
Βρε να τον κρατήσουμε τον Μακ. Αυτό θέλει να μείνει με αυτά που βλέπει και με αυτά που γίνονται. Το ίδιο το σύστημα με τον τρόπο που λειτουργεί δεν σου επιτρέπει, ενώ θες να ρίξεις λεφτά, να τα ρίξεις. Γιατί δεν έρχονται οι άλλοι βλέποντας αυτή την κατάσταση. Ο Μακ τα είσαι από. Ο Μακ και αν τα είσαι. Και όταν στο είπα αυτό, και... δεν είχε γίνει καν ναι, το σκηνικό ναι, ναι. με παπά και με. Είχε γίνει το πρώτο, τη χρονιά 14-15. Με Αναστασιάδη, με. Ναι. Με το Καραϊσκάκι, με, το με τη Μυτιλίνη. Ναι, με τη Μυτιλίνη τότε με το. Όλα εκείνα. Με τη Λιβαδιά. Το 1-2 στην Μυτιλίνη ήταν. Λοιπόν, κλείνουμε. Κλείνουμε την πρώτη ώρα και επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με τα υπόλοιπα στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λίγο θέλω να το ξανατονίσω αυτό το πράγμα, γιατί μάλλον σήμερα θα ξεκαθαρίσει το αν θα έχουμε πρωτάθλημα ή όχι. Γιατί τα περιθώρια μετά θα είναι εύκολα. Ναι, μεν κατά βάθος όλοι έχουμε αυτή την αγωνία και θέλουμε το Σαββατοκύριακο να δούμε μπάλα στην Ελλάδα. Και όταν φτάνει ειδικά εκεί Παρασκευή, Σάββατο, λες τι γίνεται τώρα, τι κάνουμε. Και δεν είναι από την άλλη... προηγούμενη εβδομάδα λόγω εθνικών ναι. ακόμα από μεγαλύτερο. Την άλλη όμως, όταν γίνεται το πρωτάθλημα και γίνονται πράγματα τα οποία δεν αντέχονται, λέμε μην τυχόν μη σώσει και ξαναδούμε. Έτσι αυτό ως κοντράστ και τις δύο σκέψεις τις βάζω, έτσι ώστε όταν όλοι κάνουμε την πρώτη μας σκέψη, να κάνουμε ταυτόχρονα και τη δεύτερη. Αυτό είναι το ζήτημα. Θα έχουμε απαντήσεις λογικά, θα φανεί σήμερα. Όταν ξεκινήσαμε, σας είδα σίγουρος ότι δεν θα γίνει αυτή την Κυριακή. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ακόμα το παλεύουν. Σήμερα, αύριο, αν είναι πάλι ταρατατζούμ, θα βγουν με μεγάλες ανακοινώσεις και θα σου παρουσιάσουν ντεμέκ μια σύμπνοια και μια αποφασιστικότητα και να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και μετά θα βλέπεις πάλι, θα σου πουλάνε τρέλα έτσι. Και θα είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ήθελε και ο Πρωθυπουργός να δείξει ότι ασχολείται. Είδες, πήγε ναι. στο ΜΑΤΣ, πήγε εκεί να φωτογραφηθεί με τους παλιούς διεθνείς αυτά, να κάνει. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, πριν κάνουμε έτσι, πάμε στα άλλα αθλήματα, γιατί έχουμε παιχνίδια. Κακά τα ψέματα, το πιο σημαντικό παιχνίδι της ομάδας Βόλη, έτσι. Είναι αγώνας Champions League με πάρα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Οριακό παιχνίδι. Το μάτς του μπάσκετ είναι μάτς ομίλου. Εντάξει, okay. Το βόλεϊ παίζει εντός έδρας. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, άρα πριν ξαναπάμε στη Μεσήβρια, θα πάμε στην ομάδα του βόλεϊ. Δεύτερη ώρα με Ρέμβι. Και σήμερα τρίτη Carlsberg Day στην Ρέμβι. Με μία Carlsberg, άλλη μία δώρο. Και Τετάρτη υπάρχει προσφορά με Cocktail Day. Και την Παρασκευή ελληνική βραδιά στο κλαμπ της Ρέμβης. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό στη Ρέμβι. Ο Φτίκας ανοιχτός και σήμερα σας περιμένει για να φτιάξετε, να σχεδιάσετε μαζί του το μπάνιο των ονείρων σας, δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας και πολύ καλές προσφορές όλη τη χρονιά. Ο Φτίκας είναι στην Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα. Ένα τηλέφωνο είναι το 2-3-10-90-55-03. Και Γκολόσο, το συνώνυμο του Πενιρλί εδώ στην πόλη, Παπάφη 105 και Κλεάνθους, τον Γκολόσο. Το delivery έχει ξεκινήσει ήδη από τη μία. Θα πάει μέχρι ξημερώματα τις 5 το Γκολόσο. Παπάφη 105 και Κλεάνθους γωνία στην Τούμπα. Σπιτικά Πενιρλί, τα παραδοσιακά, αλλά και με σουβλάκι, με κοτόπουλο, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Σε μεταξύ κλαίω με τη φωτογραφία που την είδες, που έχει τη λάθος τη βαθμολογία του βόλεϊ. Πολύ τρολάρισμα. Χθες είναι η φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ που διανύει μια δύσκολη περίοδο. Δύσκολη γιατί είναι το πρόγραμμα πολύ γεμάτο και με σημαντικά παιχνίδια. Δύσκολη γιατί εντάξει, υπάρχουν απουσίες. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι εντυπώσεις μέχρι τώρα είναι πραγματικά καλές για όλη την πορεία και την προσπάθεια της ομάδας. Θα ρωτήσουμε αν συμφωνεί με αυτό και ένας από τους πιο έμπειρους αθλητές του ΠΑΟΚ, ο Θάνος Τερζής, που λογικά είναι στη γραμμή. Θάνο, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, ναι. Λέμε εμείς απ' έξω ότι δύσκολη κατάσταση, δύσκολη περίοδος, προβλήματα, καλές εντυπώσεις. Εσείς πώς θα το αντιμετωπίζετε αυτό που βιώνετε μέχρι στιγμής, γιατί είναι μια παράξενη κατάσταση? Σίγουρα ξέραμε ότι η Νεύρυση έχει ένα βεβαιωμένο πρόγραμμα, όπως και το βλέπουμε και το βιώνουμε κάθε μέρα. Σε αυτό προσθέθηκαν και κάποιες απουσίες, όπως η πρώτη που έγινε του Γκόμες, όπως και των υπόλοιπων παιδιών.
θα προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δεξιότητες και να ανταπεξέλθουμε στο το δύσκολο αυτό πρόγραμμα για να φέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι. Για παράδειγμα το Σάββατο με τον Ολυμπιακό, προβλήματα, ήσασταν, πηγαίνατε εκεί ως ισχυρό outsider με βάση το roster και τις απουσίες και τη δυναμική του Ολυμπιακού. Εσύ τι κρατάς, ότι ο ΠΑΟΚ έχασε, άρα ήταν όλα αρνητικά, ή ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που πρέπει να κρατήσει κάποια θετικά συμπεράσματα? Για μένα το πιο βασικό, το οποίο κρατάω αυτό το παιχνίδι, είναι ότι η ομάδα, παρόλο τις αποσύσεις αυτές και συσπηρωμένη, έδειξε ότι έχει το μέτρο του πρωταθλητή, δηλαδή παλεύει όλα τα παιχνίδια. Απέναντι σε ένα πλήρη Ολυμπιακό, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι και θεωρώ, όπως και δήλωσε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ότι εάν είχαμε δείξει μια σταθερότητα στη διάρκεια του παιχνιδιού, θα φέραμε νικητές. Παρόλο τις αποσύσεις, όλα τα παιδιά ανταπεξέλθηκαν στο έπακρο. Και ξέρουμε πολύ καλά και το νιώθουμε και ίδιοι ότι πλήρης μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό μέσα και έξω και εκτός έδρας. Απλώς δεν ξέρετε πότε θα είστε πλήρης, ε? Αυτό είναι το ζήτημα. Εντάξει, αυτό είναι μέσα στον αθλητισμό. Εντάξει, μια ομάδα που έχει βαρμένο, παίζει Ελλάδα και Ευρώπη, είναι λογικό να έχει κάποιους τραυματισμούς. Εντάξει, βέβαια φέτος δεν ξεκινήσαμε τόσο καλά. Είναι πολλά τα παιδιά που λείπουν και δεν είναι μόνο τα παιχνίδια τα οποία βλέπουμε, είναι και οι προπονήσεις που με δυσκολία βγαίνουν, έτσι. Βέβαια, σωστό, σωστό. Το καταλαβαίνουμε. Ρωτάμε τον κύριο Καλαμαζή την περασμένη εβδομάδα αν έχει ξαναζήσει αγώνα βόλεϊ χωρίς πασαδόρο, όπως παίξατε με τους Κροάτες. Ρωτάμε και εσένα, έχεις ξανααντιμετωπίσει το πράγμα, έλειπες και εσύ βέβαια. Σε αυτό το επίπεδο, όχι. Όχι. Δεν έχω ξαναδεί να εκτάσει, τουλάχιστον όχι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι. Δηλαδή από την αρχή ως το τέλος. Και μπράβο στο παιδί που ανταπεξέλθηκε και μπορούσαμε και πήραμε την πρόκληση. Τέλος πάντων, έγινε ό,τι έγινε, ας μην το επαναλαμβάνουμε. Πάμε στο μεγάλο παιχνίδι με την ΣΚΡΑ. Και εκεί θα λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι το outsider, έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα. Σίγουρα είμαστε αποδεκατισμένοι, προσπαθούμε να επανέλθουμε οι δραματίες. Όπως είπα και πριν, είναι δύσκολο να κάνεις προπόνηση ώστε να προετοιμαστείς για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι. Η ΣΚΡΑ που έρχεται από ένα πολωνικό πρωτάθλημα, αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στο πρωτάθλημα αυτό. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ξέρουμε και τους παίκτες ο οποίος έχει στο ρόστερ. Αυτό δεν λέει σε μας κάτι. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε το καλύτερο στο πρώτο παιχνίδι. Ξέρουμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε να πούμε στους ομίλους του Champions League. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα είναι στα ευρωπαϊκά σταδία, θα συνεχίσει όπως και να έχει το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο και ιδίως επειδή και το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας. Ναι. Θα είναι για εμάς που ίσως να μην το γνωρίζουμε τόσο καλά τα δεδομένα, η ΣΚΡΑ αυτή τη στιγμή είναι, ας πούμε, αρκετά επίπεδα πάνω και από τον Ολυμπιακό που παίξετε το Σάββατο? Είναι, ναι. Έχει κάποιους παίκτες που είναι μεγάλο όνομα στον χώρο του παγκόσμιου βόλεϊ. Ναι. Έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Διαθέτει πολλούς παίκτες από την Εθνική Πολωνίας, έτσι που παίζει πάντα στα μετάλλια, στα δουλακάτια, παγκόσμια πρωταθλήματα. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για μας. Βλέπουμε ότι και πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέραμε, θα πήγαμε με την ίδια λογική ότι θέλουμε να παίξουμε το βόλιο το καλύτερο που μπορούμε, να παλέψουμε το κάθε πότε και από εκεί και πέρα όποιο αποτέλεσμα έχει. Μάλιστα. Ο συνάδελφος, συνεργάτης μας στο ΠΑΟΚ, ο Σερογιάννης Παρασκευέδης, με ενημερώνει, εσύ στο δεύτερο παιχνίδι θα μπορείς να αγωνιστείς? Ναι, 20, ναι. Στις 20 του μήνα. Έχεις κάποιες υποχρεώσεις? Όχι, δεν υπάρχει πάλι. Ναι, φεύγουμε στην Πολωνία, για την Πολωνία το Σάββατο, Κυριακή είναι το παιχνίδι. Ναι. Φανταστείτε ότι μετά έρχονται και άλλα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, μαζεμένα. Παναθηναϊκός, Ηρακλής, Κηφισιά, Σύρος. Εκτός, είναι συνέχεια. Δηλαδή από τον Νεύρης μέχρι τα Χριστούγεννα νομίζω ότι η ομάδα θα χρειαστεί τη βοήθεια όλων. Τι σημαίνει ΠΑΟΚ χωρίς τον Γκόμες, ΠΑΟΚ χωρίς τον Ντάντε, έστω και αν δεν το έχουμε δει? Γιατί δηλαδή δεν ήταν κάτι που το είδαμε και τώρα υπάρχει κενό. Είναι κάτι που δεν ξεκίνησε καν. Δεν το έχουμε. Ναι. Δεν καταλαβαίνουμε τι ΠΑΟΚ μπορεί να δούμε μετά από δύο μήνες, ξέρω εγώ. Σίγουρα, εντάξει. Μπορεί να μην έχουμε δει στον ομάδα τον ΠΑΟΚ αυτούς δύο παίκτες. Ξέρουμε όμως αυτούς δύο παίκτες. Ναι. Χάρη το ξέρουμε από την θητεία του στον ΠΑΟΚ. Τον Αμαρά τον Ντάντε από αυτό το παλιότερο που έχει παίξει στον Παναθηναϊκό για κάποια χρόνια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δυνατοί παίκτες, παγκοσμίων κλάσης, θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Το θετικό, όπως είπα και πριν, είναι ότι η ομάδα, επειδή ακριβώς όπως είπες, δεν ξεκίνησε με αυτούς, οπότε έχει μάθει να δουλεύει. Μπράβο, και να παίζει χωρίς αυτά τα παιδιά. Δεν νιώθει κενό.
Δεν νιώθει ένα κενό. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στην αυτοπεποίθηση έτσι και στην ψυχολογία της ομάδας. Φαντάζομαι ότι θα γίνει όταν προσθεθούν αυτοί. Ναι. Ναι. Και σίγουρα θα ήταν διαφορετικό αν είχα ξεκινήσει και είχα μια απώλεια ενδιάμεση και ξανά να ξαναφούσει την ομάδα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό είναι ότι με το που έρθουν εννοείται ότι θα δυναμωθεί η ομάδα πάρα πολύ, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι εκεί που κρίνονται οι τίτλοι στο τέλος της χρονιάς. Σωστά. Θα έχουμε διάφορα ερωτηματικά για τον ΠΑΟ και την ΣΚΡΑ. Δεν νιώθεις ότι είμαστε βέβαιοι πως το πρώτο παιχνίδι με τους Πολωνούς θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα? Δεν νιώθεις ότι είναι ήδη ο κόσμος αρκετά κοντά και σε αυτό το πολύ μεγάλο μάτς θα είναι ακόμα πιο κοντά? Είμαστε σίγουροι, γιατί εγώ είμαι και από την Θεσσαλονίκη καταγωγή μου. Mm-hmm. Νιώθω με το ρεύμα που υπάρχει πλέον για τον κόσμο του ΠΑΟ προς το βόλεϊ. Το ακούμε καθημερινά και στη ζωή μας κάθε μέρα, οπότε θεωρούμε ότι ο κόσμος θα βοηθήσει την ομάδα αυτή σε αυτό το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σωστά. Καλή επιτυχία στο αυριανό παιχνίδι κυρίως, αλλά και στην υπόλοιπη πορεία. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θάνος Τερζής, ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ, από τους πιο έμπειρους βεβαίως αθλητές βόλεϊ στην Ελλάδα, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ. Ο πασαδόρος της ομάδας μας περιέγραψε την κατάσταση. Και όπως ακριβώς θα είπε, πρέπει να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα ότι δύσκολα βγαίνει προπόνηση χωρίς διαγώνιο, χωρίς έναν ακραίο, χωρίς δύο κεντρικούς, ναι, χωρίς πασαδόρο κάποιες στιγμές. Και συχνά χωρίς πασαδόρο. Αυτός είχε πρόβλημα με τη μέση του. Σημαντικό. Ο Τερζής. Ναι. Το ξεπέρασε. Αυτό είναι το πρώτο εμπόδιο. Το και δεν είναι καθημερινότητα. Δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο που έχει 30 παίχτες και εντάξει, μπορείς να ανεβάσεις κάποιον από την ΚΑΠΑ 20, ξέρω εγώ, κλπ. Εκεί, άμα δεν έχεις τα ατού σου, δεν μπορείς να κάνεις σωστή προπόνηση. Αύριο το μεγάλο παιχνίδι με την ΣΚΡΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έτσι να θυμηθούμε και την ώρα. Στις 7 νομίζω. 7 είναι. Για δες το λίγο. Στις 7. Αύριο, Τετάρτη, 7 η ώρα, βόλη πολύ πολύ ψηλό. 5 και 10 ευρώ τα εισιτήρια, να τα προμηθευτείτε και να ενισχύσετε την ομάδα. Θα έχει αρκετό κόσμο αύριο. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για το βόλη? Νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε νέα. Με τα γραφικά. Μπορεί και με τα γραφικά. Μπορεί και με τα γραφικά. Επειδή ακούω μια φημολογία για τον διαγωνισμό του Ηρακλή, να πω ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πώς μπορούσε να... Εντάξει, πολλοί παίκτες βάζουν στα συμβόλαιά τους διάφορους όρους. Επειδή δεν παίρνουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα, βάζουν όρους ότι αν έχω αυτή την πρόταση, φεύγω. Υπάρχουν στο βόλεϊ κάτι τέτοιο, δεν είναι ποδόσφαιρο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο παίκτης του Ηρακλή που ο ΠΑΟΚ μιλάει. Μάλιστα. Το θεωρείς ότι είναι το πιο πιθανό να πάει σε την κατάσταση του Γκόμεζ? Εγώ θα είχα πάει ήδη με διαιτές τον Γκόμεζ. Αλλά είναι και θέμα του Γκόμεζ. Τι εννοείς? Γιατί δεν φύγει και ο Γκόμεζ αποφασίζει, δεν είναι κακάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αγόρι μου, θέλεις το πρόβλημα να μην εμφανιστεί. Όταν εγώ τον παίκτη τον έχω διαιτές και το πάω συντηρητικά φέτος, και να μου το βγάλει του χρόνου. Είναι και θέμα οικονομικό όμως. Εντάξει, το οικονομικό, εντάξει. Μπορεί και να βρεθεί μια λύση το οικονομικό. Εντάξει, θα πληρώσει κάτι παραπάνω. Δεν γίνεται. Δεν θα δεχτεί ο Γκόμεζ, όπως και κανένας Λατίνος, κάποια μείωση σε οποιοδήποτε άθλημα. Δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ. Εντάξει, τώρα κάποιος είναι και το ηθικό στη μέση, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι και το ότι πήρες τον Γκόμεζ για να χτίσεις μια καινούργια ομάδα. Ο Γκόμεζ αποκτήθηκε πριν καταγγείλει το προηγούμενο πρωτάθλημα. Ναι. Την ημέρα που πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, 2 χρόνια, εμπιστοσύνη, ο ηγέτης, αυτά. Γίνεται ζημιά και τώρα τι του λες του ηγέτη που... Δεν του λες τίποτα, τώρα το αποφασίζει και ο ίδιος. Αλλά σου λέω τώρα ότι αν ήμουν εγώ ηγέτη στο τμήμα βόλεϊ, θα του έλεγα ότι κοίτα να δεις, αδερφέ, έχεις 2 χρόνια. Πρέπει να κάνεις την επέμβαση, γιατί αν το πάθουμε του χρόνου θα έχουμε πάλι τα ίδια. Κοίτα, δεν είναι τώρα να γυρίσει αύριο μεθαύριο επειδή το πάει συντηρητικά. Επειδή το πάει συντηρητικά θα φανεί αν θα γυρίσει Ιανουάριο. Και σε τι κατάσταση θα γυρίσει. Κατάλαβες. Και αν πάθει υποτροπή, είναι και για τον ίδιο μια προστασία. Κάνε την επέμβαση και να βρούμε κάποιον με 30-40 χιλιάρια και να σε κάνει να τον καλύψουμε. Δεν έχουμε άλλη λύση. Μάλιστα. Αυτά. Απλώς, εντάξει. Θα ήταν διαφορετικοί οι όροι που θα έπαιζε αύριο ο ΠΑΟΚ με τη ΣΚΡΑ.
Αν είχε Ντάντε και Γκόμες. Και έτσι το προετοίμαζε, έτσι το προσπάθησε. Δεν το κατάφερε. Εντάξει, οκ. Okay. Και πάλι βέβαια και πριν να ήταν outsider θα ήταν πάλι. Έτσι, εννοείται. Ρε. Αυτό είναι από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι καμιά τυχαία. Ήρθε ο Ομπάμα. Έχει κάτι εικόνες τώρα, είναι δύο διαφορετικές τηλεοράσεις. Δείχνουν. Άντε βγάλε άκρηση που είναι ο Ομπάμα τώρα, σε ποιο από τα μάτια αυτά. Ναι. Και όχι μόνο αυτό. Είναι άδεια η πόλη, δεν υπάρχει τίποτα. Σε αυτό λες να ήταν. Εστίασε εκεί ο φακός. Μπα σε κανένα μηχανάκι από πίσω, ήταν δικάβαλο. Και είναι άδεια η πόλη εντελώς. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, δεν κυκλοφορεί ψυχή. Απίστευτες σκηνές, δρακόντια μέτρα. Και λέει ένας, λέει, μήπως ο Biden που είναι αντιπρόεδρος έρθει στη Θεσσαλονίκη, που είναι στην πρωτεύουσα. Μια χαρά. Κάπως έτσι να το κάνουμε, να τον υποδεχτούμε εμείς αυτό. Δες εδώ, δες τι έχει μέσα. Ηματισμό, άλογα τι κουβαλάνε. Αυτά έχουν έρθει με αεροπλάνα. Ναι, ρε, δεν είδες τι έγινε με το αεροπλάνο που σταμάτησε 3 μέτρα από το κόκκινο χαλί και έχει γωνία το κόκκινο χαλί. Έχει γωνία, έχει ένα κόκκινο χαλί και εκεί που πριν καταλήξει στο αεροπλάνο κάνει μια στροφή 3 μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα 1:30 έτσι ώστε να επιστρέψουμε και να συνδεθούμε και πάλι με τη Μεσύμβρια για να ολοκληρώσουμε και από εκεί το ρεπορτάζ και να ακούσουμε τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ που θα μιλήσει για να μας περιγράψει αυτό το κλασικό. Πώς αισθάνεται που δεν παίζει ποδόσφαιρο. Ο Άκης πιέζει να ακούσουμε ζωντανά τον διάλογο του κυρίου Παυλόπουλου με τον κύριο Ομπάμα. Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι θα του θέτει σημαντικά ερωτήματα ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, κέρια. Νομίζω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία του απερχόμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος μάλιστα έρχεται και ανεπίσημα στη χώρα μας. Έτσι, δεν είναι αυτή η επίσημη επίσκεψη. Και τον υποδέχεται, δηλαδή μέχρι στιγμής τον έχει υποδεχτεί ο Πάνος Καμένος και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Το συνεταιράκι δηλαδή του πρωθυπουργού μας. Είναι πρόεδρος Δημοκρατίας, εντάξει. Ρε φιλέ, μη μένει στο όνομα. Ο Παυλόπουλος είναι πρόεδρος Δημοκρατίας, αλλά εδώ ζούμε και εδώ ψηφίζουμε. Ναι. Και τον ξέρουμε τον άνθρωπο ποιος είναι και τι έχει κάνει και τι είναι και πώς και βρέθηκε σε αυτή τη θέση και ποια είναι αυτή η θέση στην ελληνική δημοκρατία. Η πρώτη. Η πιο διακοσμητική. Η πρώτη και η διακοσμητική. Και βρέθηκε κάποια στιγμή ένας, ρε παιδί μου, λέμε, τότε Κωστής Στεφανόπουλος, που είχε ένα άλλο εκτόπισμα, μια άλλη προσωπικότητα και ήταν και αυτός προς τα τελειώματα της δικής του οκταετούς θητείας στο Προεδρικό Μέγαρο και του είχε θέσει τότε του Μπιλ Κλίντον 2-3 σωστά θέματα όσον αφορά την Ελλάδα και τη θέση και την ευθύνη που έχει η Αμερική στον πλανήτη και λοιπά. Αυτός μόνο του είπε δύο πράγματα. Και τώρα βγαίνει ο Προκόπης Παυλόπουλος να συζητήσει μαζί του. Τι λένε εκεί, μπορεί να... ο Τσίπρας λέει μπορεί να παίξει μπάσκετ με τον Ομπάμα. Ο Παυλόπουλος θα το πει έτσι κάτι ωραίο. Και καθόμαστε 3 μέρες με άδεια την Αθήνα επειδή ήρθε ο Ομπάμα. Και έχω και ποστάρει και τη φωτογραφία. Και αυτά είναι απαραίτητα. Και το News Fish έχει μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την πήρατε χαμπάρι, όταν ο Αλέξης Τσίπρας κυνηγούσε τον Μπιλ Κλίντον. Και τον έχει μια φωτογραφία σε με πορεία, κοτσίδα. Σε πορεία. Ναι, γιατί τότε είχε έρθει ο Κλίντον και είναι οι πολιτικές νεολαίες. Για ποια χρονιά μιλάμε? Το 99 είχε έρθει τότε. Κάπου εκεί το 99. Τα θυμάμαι αυτά. Ήταν τότε ο Αλέξης ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Είχε πάρει 10% και τότε το ΣΥΡΙΖΑ 10% δεν είχε δει στη ζωή του ούτε σε... ούτε σε γάλα, λιπαρά. Ούτε σε λιπαρά, ναι, να φάει ας πούμε κάτι με 10%. Δεν υπήρχε το νούμερο αυτό. Και δες τον εκεί φωτογραφία, δες εδώ, κοτσίδα. Ίδιος είναι το μεταξύ, δεν έχει γεράσει καθόλου. Τι να γεράσει, μήπως ασχοληθεί και με κάτι. Δεν έχει άγχος, πιστεύεις? Ποιος? Ο Τσίπρας. Τώρα. Εντάξει, μωρέ, έχει. Τώρα. Είναι θέση, θα είναι, δεν θα έχει. Άγχος. Αλλά... εσύ θα είχες άγχος άμα είχες τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Όχι, εδώ. Δεν θα είχα. Δες εδώ τι λέει. Συνέντευξη τύπου πολιτικών λεωλειών για τις συλλήψεις μετά τα επεισόδια κατά την πορεία κατά την αύξηση Κλίντον. 1999. Τέτοιες εποχές. Αυτός ο πίσω δεν είναι του ΚΚ. Κάτι είναι, ναι. Να σου πω κάτι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ καταλαβαίνω ότι η εμπειρία μπορεί να σε αλλάξει το μυαλό σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, όταν ήμουν μικρός, πίστευα παραδείγματος χάρη ότι ο Άγγελος Ανσυσιάδης θα κάνει καλό στον ΠΑΟΚ. Το όχι από τότε. Εκεί πήγε πάλι. Αγόρι μου, είναι το πιο ακραίο παράδειγμα για να εξηγήσω ότι πολλές φορές η εμπειρία σε κάνει να αλλάζει σκεπτικό. Το θέμα είναι να αποδέχεσαι την πραγματικότητα. Να βγει να πει ότι κοιτάξτε, παιδιά.
Εγώ ήμουν Καραγκιόζης τότε που πίστευα ότι ο Άγγελος μπορεί να σώσει τον ΠΑΟΚ π.χ. Ωραία. Εγώ φταίω. Είμαι υπεύθυνος των πράξεών μου και του λόγου μου και οτιδήποτε. Ωραία. Εσύ για ανθρώπους μπορεί να αλλάζεις άποψη κάθε μέρα. Δεν είναι θέμα. Για, όχι, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Έχει να κάνει με τις νοοτροπίες. Και το τι επιδιώκεις από το κάθε πράγμα που ασχολείσαι. Εσύ τότε ήταν πολύ ζεστό και οι πολιτικές νεολαίες γι' αυτό αντιδρούσαν, γιατί είχε γίνει ο βομβαρδισμός στη Ιουγκοσλαβία. Λοιπόν, ήταν το 99, αρχές του 99 που γίνανε οι βομβαρδισμοί, ναι. Έτσι. Ισοπεδώσανε. Ναι, ναι, για να είμαστε δίκαιοι. Αυτός που βάζει τη φωτογραφία τώρα εκεί για να τρολάρει και να πικάρει. Δεν είναι τρολ, είναι σημείο των καιρών. Είναι, ναι. Συνέβη αυτό. Συνέβη και αυτό. Και διηγούσε τον κύριο Λίτο στην Αθήνα. Γιατί συνέβη. Ναι, ρε παιδί μου. Υπάρχουν κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία οδήγησαν, ξέρω εγώ, κάποιες. Τις νεολαίες, ναι, νεολαίες να αντιδράσουν. Ναι, βέβαια. Υπήρχε αλληλεγγύη εκεί στο σερβικό λαό. Αν παίρνεις κομμάτια του παρελθόντος και τα παρουσιάζεις όπως σε βολεύουν. Εντάξει, είναι μισή αλήθεια που είναι ψέμα. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, και εσύ σαν Τσίπρας, π.χ. σαν Κόλκα, σαν Τζορμπατζόγου, σαν Μισλόγλου. Κάνε αυτοκριτική σου. Κάνε αυτοκριτική σου. Δηλαδή, πες αδερφέ, ναι, ήμουν. Πες καμιά αλήθεια τώρα. Άστα εκεί να πούμε. Ναι, εκείνα έγινε, ναι. Τώρα κάνει κάτι. Mm. Και τι να κάνουμε. Έρχεται κι άλλος μετά σε λίγο, γιατί ξαναγίνουν εκλογές. Θα βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα διορθώσει όλα. Μπουλάς δεν πέθανε. Τι δηλώσει είναι αυτό. Είναι παλιό βίντεο. Παλιό βίντεο. Λοιπόν, να πάμε και πάλι στη Μεσήμβρια. Τώρα, είτε στη διάρκεια της εκπομπής, είτε λίγο μετά. Μάλλον στη διάρκεια της εκπομπής. Όχι, ας γίνει και λίγο μετά. Θα ακούσουμε τον Δημήτρη Πέλκα. Ο αρχισυντάκτης του σταθμού έχει εκπομπή μετά. Αρχισυντάκτης, ούτε το πιστεύει ο ίδιος ότι του δώσαμε τέτοιο τίτλο. Μα όταν τα βγάλει αυτός κανονικά στην εκπομπή. Δεν έχει αρνηθεί. Δεν έχει αρνηθεί. Ήταν και στο μέτρο σπορ. Τότε ήταν καμιά 8-9 τότε. Τότε με τον Νίκο διευθυντή. Ήταν 60. Ήταν 5 δημοσιογράφοι, 9 αρχισυντάκτης. Την είδες τη φωτογραφία που ο Πάοκ είναι δεύτερος στο Βόλι. Την είδες τη φωτογραφία. Πρώτος Ολυμπιακός, δεύτερος Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι ήταν επίσης. Πώς κάνετε έτσι. Ο Ηρακλής δεν έχει. Ο Δαίμον. Ναι, και ο Παναθηναϊκός. Έχει πιο πολλούς βαθμούς ο Ηρακλής. Τον είχε από κάτω. Πάμε και πάλι στην Ελένη. Ελένη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, κάνουμε αγώνα να σας πω την αλήθεια για να προλάβουμε την ραδιοφωνική συνέντευξη να παίξει ενημερωτικές εκπομπές. Έχει τελειώσει η προπόνηση, αλλά ακόμη οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμοι. Είναι μέσα στα αποδυτήρια, ακολουθεί το μπάνιο το καθιερωμένο. Από την προπόνηση έχουμε κάτι ιδιαίτερο να πούμε? Από την προπόνηση δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Ολοκληρώθηκε. Φωνές του Βλαντανίδη για γρήγορη επιστροφή, γρήγορη σκέψη, κάλυψη των θέσεων. Είχε διπλό, είχε διπλό. Είχε διπλό, είχε τον Βλαντανίδη. Γκολ μπήκε. Είδαμε, αλλά είδαμε και στιγμές ατυχίες. Είδαμε και κάτι δοκάρια. Δηλαδή αυτή η ατυχία θέλει σε αυτό το τελείωμα των φάσεων που δεν έχει γκολ. Υπήρχαν τέτοιες στιγμές και στην προπόνηση, αλλά είδαμε και γκολ. Δεν μπορώ να πω. Ποιος έβαλε? Γκολ από τον Περέιρα, από τον Μισαχίδη, είδαμε από διάφορους. Ακόμη και από τον Κάνιας είδαμε, να σου πω την αλήθεια. Αυτό κάτω είναι συλλεκτικό. Τον... λοιπόν, είναι η απάντηση στην ανάλυση του ΠΑΟ 24 γιατί δεν παίρνουμε γκολ από τα χαφ. Λοιπόν, έχουμε Γιάννη Μιστακίδη, ο οποίος τώρα παίρνει την θέση του, οπότε είμαστε έτοιμοι να αποτελέσουμε. Μιστακίδης θα μιλήσει. Ναι. Μιστακίδης, ραδιοφωνικά. Δώσε μας δύο λεπτά εδώ πέρα να οργανωθούμε, εντάξει, γιατί εντάξει. Είμαστε και πάρα πολύ, πάνω από 15 άτομα. Ωραία. 18. Να σε αφήσουμε λοιπόν, εκτός αέρα για λίγο ή... αφήνω το κινητό, οπότε... Θα ακούσουμε βεβαίως τον παίχτη του ΠΑΟΚ και όχι τον Έλληνα πρώτη Δημοκρατίας, που είναι τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι οποίοι επίσης κάνουν δηλώσεις. Να μας μεταφέρει ο Μιστακίδης το κλίμα που επικρατεί εντός ομάδας σε μια δύσκολη φάση. Γιατί προέρχεται το ΠΑΟΚ από αρνητικά αποτελέσματα. Γιατί έχει μια διακοπή που μπορεί να είναι και μεγάλη σε διάρκεια. Θυμίζουμε ότι το μόνο σίγουρο 100% είναι ότι την άλλη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ιταλία. Άλλο δύσκολο παιχνίδι. Όπου ο ΠΑΟΚ δεν πάει για να το... διασκεδάσει, πάει για να... γιατί καίγεται να πάρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον αγώνα Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ που γίνεται την άλλη Πέμπτη και ήδη για όσους ενδιαφέρονται και ρωτάνε και είχαν κλείσει και από καιρό εισιτήρια κτλ. Κτλ. Για να είναι στη Φιωρεντία, η ΠΑΕ διαθέτει τα εισιτήρια στην Τούμπα. Έτσι. Από χθες έχει ξεκινήσει η διάθεση για τον αγώνα της Φιωρεντίας. Που θα γίνει την άλλη Πέμπτη στις 8. Εκεί που πάω πρέπει να πάρει μάλλον καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα πάρει η Καραμπαχ στην Τσεχία. Ναι, για να είναι ένα πρώτο βήμα και μετά με νίκη. Αν έχει το ίδιο αποτέλεσμα, τελείωσε. Αντίο ζωή. Ναι, για να ακούσουμε. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τους στόχους μας.
δεν σημαίνει ότι τα παρατάμε, ότι αυτό ήταν το τέλος μας. Η ομάδα τους προέρχεται από κάποια κακά αποτελέσματα. Είμαστε όλοι πεπισμένοι όμως ότι μπορούμε να τη γυρίσουμε στην κατάσταση και είναι στο χέρι μας και μόνο στο χέρι μας. Δίνουμε κάθε μέρα το καλύτερο αυτό μας στην προπόνηση, να γινόμαστε καλύτεροι. Πρέπει να δεθούμε ακόμα πιο πολύ στα αποδυτήρια και με την βοήθεια του κόσμου, όπως το έχω ξαναπεί πολλές φορές, να βρίσκεται στο πλευρό μας δύσκολα, μπορούμε να γυρίσουμε στην κατάσταση στο μέρος μας. Κοιτάξτε, το γκολ είναι... είναι κάτι που βγαίνει στον καθένα. Είναι κάτι προσωπικό, κάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, κυρίως για... με την προσωπική μου άποψη. Και πιστεύω ότι ο καθένας μέσα του πρέπει να ψάξει κίνητρα στο να βοηθήσει σε αυτό το τομέα. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, η ομάδα διαθέτει μεγάλους εκτελεστές. Το θέμα ότι δεν σκοράρουμε είναι πιστεύω ψυχολογικό. Δουλεύουμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι και πιστεύω όταν αρχίζουν να έρχονται τα αποτελέσματα θα ληφθούν τα πόδια μας και το γκολ θα έρχεται πολύ πιο εύκολα. Ψυχολογία. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Εννοείται, τα συζητάμε όλα. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε. Κοιτάξτε, ότι τα συζητάμε, ναι, μεν, αλλά στα τελευταία μας ρίχνουμε ότι δεν μας βγαίνει, δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να σκοράρεις. Το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι. Είμαστε όμως, πεπισμένοι είμαστε όλοι όμως ότι μέσα από τη δουλειά και από την ψυχολογία αυτού που είπε και πριν, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει το καλύτερο τον εαυτό του, έτσι έρθει και το σκοράρισμα. Κοιτάξτε, έχουμε έμπειρους παίχτες που έχουν περάσει δύσκολες καταστάσεις στην ποδοσφαιρική τους καριέρα. Ο καθένας από αυτούς ξέρει με τι τρόπο θα χειριστεί το άμα χάσει, άμα θα βάλει ένα γκολ. Αλλά σίγουρα έχουμε πάρα πολύ καλό κλίμα και ένας βοηθάει τον άλλο, προσπαθούμε να ανεβάζει ο ένας τον άλλο στις δύσκολες στιγμές. Και όπως είπα και πριν, ότι είμαι σίγουρος δηλαδή ότι το γκολ θα έρθει στα επόμενα παιχνίδια. Εντάξει, τα παιδιά πολλές φορές δεν μπορούν να το καταλάβουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Είναι για κάτι που μας λυπεί εμάς προσφαιριστές, να ξέρεις ότι μπορεί να μην παίξει την Κυριακή ή μπορεί να διακοπεί το πρωτάθλημα. Είναι κάτι που υδρώνεις καθημερινά, είναι η δουλειά σου και δεν γίνεται να σου την παίρνουν. Κοιτάξτε, όμως είμαστε σίγουρα με αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν το υγιές ελληνικό πρωτάθλημα. Είμαστε με αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν για το καλύτερο, να γεμίσουν πάλι τα γήπεδα και ας γίνει κάτι καλό επιτέλους. Καθημερινά προσπαθώ για το καλύτερο δυνατό του εαυτού μου, αλλά πρώτα της ομάδος. Ο προπονητής είναι αυτός που θα κρίνει άμα θα πρέπει να παίζω ή όχι. Προσωπικά θα μπορούσα να τα πάω ακόμα καλύτερα, αλλά είναι αρχή της σεζόν προς τα μέσα και είμαι πεπισμένος ότι σίγουρα και εγώ προσωπικά μπορώ να το πάω ακόμα πολύ καλύτερα. Όπως είπα και πριν, δεν τα παρατάμε ποτέ. Έχουμε δύο ομάδες να γυρίζουν πρωταθλήματα και στις τελευταίες πέντε αγωνιστικές να είναι 10 βαθμούς πίσω και να το γυρίζουν. Όσο υπάρχουν πιθανότητες, είμαστε αναγκασμένοι να παλεύουμε για τους στόχους μας. Και στο Europa League έχουμε πιθανότητες, οπότε είμαστε όλοι πεπισμένοι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα η ομάδα έχει δείξει ότι έχει χαρακτήρα, ότι μπορεί να τα καταφέρει. Και μας είναι νοοτροπία, πρέπει να συνεχίσουμε στα επόμενα παιχνίδια και σε κάθε στόχο μας. Thank you.
Δεν μπορώ να σου πω ότι το σπράττει με κάποιο τρόπο. Κοιτάω, όπως και κάθε φορά που είναι στην ομάδα, τον εαυτό του και να γίνεται καλύτερος μέσα από την ομάδα. Δεν πιστεύω ότι μας επηρεάζει σε κάποιο βαθμό αυτό το πράγμα. Αυτό. Ο Γιάννης ο Μιστακίδης. Καλό ήχο είχαμε. Τουλάχιστον αυτά που είπε ο Γιάννης ακούστηκαν πεντακάθαρα. Καταλάβαμε περίπου και τις ερωτήσεις των συναδέλφων που ήταν λίγο πιο μακριά από το μικρόφωνο. Έχει μια καλή ροή στο λόγο του, έχει μια άνεση. Ξέρει και την πραγματικότητα, έτσι την ελληνική. Και αξίζει από αυτά που πιστεύω ότι και εμείς τα λέγαμε. Ελένη, ακουγόμαστε, μας ακούς? Γιάννη, ναι. Ελένη, μας ακούς? Ναι, δώστε μου ένα λεπτάκι. Εντάξει, σε βγάζουμε λίγο εκτός αέρα. Κράτα λίγο την... και άκου την Χρήστο, γιατί... ξαναπάρουμε να δούμε τι άλλο θα μας πούνε εκεί. Από είπε κάποια στιγμή ότι είναι. Βρισκόμαστε στα μέσα της χρονιάς περίπου. Πλάκα-πλάκα, έχει φύγει σίγουρα το 1/3 της χρονιάς. Και παραπάνω. Έλα, Ελένη. Έλα, Ελένη. Λοιπόν, αυτό το οποίο κρατάμε σαφώς είναι το η ερώτηση, όλες οι ερωτήσεις τουλάχιστον στην αρχή ήταν γύρω από το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν σκοράρει, δεν έχουν έρθει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κρατάμε τα όσα είπε ο Γιάννης Μιστακίδης ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξει η κατάσταση, σαφώς είναι μια κατάσταση στην οποία τη συζητάμε, η οποία μας απασχολεί, η οποία μας έχει προβληματίσει και δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς έχει διαμορφωθεί. Θεωρώ ότι όλα είναι στο χέρι μας για να αλλάξουν. Μπορούμε εμείς οι ίδιοι να αλλάξουμε, σαφώς. Η ψαλίδα των 10 βαθμών στο πρωτάθλημα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο όμιλος στο Europa League, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο το έργο του ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι είδαμε ένα Γιάννη Μιστακίδη αποφασισμένο για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, τουλάχιστον προς το καλύτερο. Όλα είναι θέμα ψυχολογίας. Εμείς τα συζητάμε καθημερινά μεταξύ μας και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε για την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον εμπρισμό στην οικία του Γιώργου Μπίκα. Είπε ότι είναι δύσκολο να εξηγηθούν αυτά τα πράγματα και αυτές οι καταστάσεις σε ξένους ποδοσφαιριστές που δεν ξέρεις αν την Κυριακή θα έχεις πρωτάθλημα ή όχι. Δεν ξέρω αν εσείς κρατάτε κάτι άλλο από τον Γιάννη Μιστακίδη. Σαφώς δεν ήταν ικανοποιημένος αυτό που εξέλαβα εγώ από το ρόλο που έχει φέτος στην ομάδα, με την έννοια ότι περισσότερο ο Γιάννης Μιστακίδης έχει χαρακτηριστεί ως ο άνθρωπος που έρχεται από τον πάγκο και δίνει μια νέα πνοή, μια αλλαγή στον ΠΑΟΚ, μια νέα όθηση. Ναι. Οπότε έχει γίνει αρκετός λόγος γιατί δεν ξεκινάει βασικός ή όχι. Και εξού η ερώτηση αν ήταν ευχαριστημένος από το ρόλο που του έχει αποδοθεί φέτος. Μπορώ να πω ότι είπε, όπως δήλωσε ο ίδιος, ότι έχω πιο ψηλά τον πύχη προσωπικά. Αλλά από εκεί και πέρα ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος αποφασίζει ποιος θα παίζει. Εγώ προσωπικά κάθε εβδομάδα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε παίξει ήδη και ως, στο 3-5-2 είχε όλη την πλευρά και δεξιά και αριστερά. Πέρυσι βέβαια υπήρχαν και πολλοί τραυματισμοί που οδηγούσαν σε αλλαγές αναγκαστικά. Φέτος είναι κατά κάποιο τρόπο 12ος παίχτης του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει πάντα μία συζήτηση γιατί δεν ξεκινάει ο Μιστακίδης, γιατί δεν ξεκινάει ο ένας, γιατί δεν ξεκινάει ο άλλος. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να ξεκινάνε, αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπε και ο ίδιος, ο ίδιος αποφασίζει. Εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις του προπονητή. Ναι, σωστά. Ωραία. Εκεί θα συνεχίσετε την καταγραφή των δηλώσεων από τον ΠΑΟΚ. Τώρα περιμένουμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει παράγοντας της ομάδας, είναι κάποιος εκεί? Όχι, δεν υπάρχει κανένας από την διοίκηση, πέρα από τον Βαγγέλη Ποδιοθόφη, που okay, είναι πάντα μαζί με την ομάδα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος. Ελένη, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Αυτά. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Και στο πόδος της Άρα θα διαβάσετε τις δηλώσεις, θα δείτε και ένα-δύο βιντεάκια. Mm-hmm. Η ομάδα μπάσκετ παίζει αύριο. Η ομάδα μπάσκετ ταξίδευε χθες σχεδόν όλη τη μέρα για να φτάσει στη Λιθουανία. Θα προπονηθεί σήμερα και θα παίξει αύριο. Αύριο είναι γενικά γεμάτη ημέρα και με μπάσκετ και με βόλι, με σημαντικά παιχνίδια τα οποία θα μας απασχολήσουν. Αύριο νομίζω ότι τέτοια ώρα σίγουρα θα ξέρουμε αν θα έχουμε ποδόσφαιρο ή όχι το Σαββατοκύριακο. Αν θα έχουμε ποδόσφαιρο, σίγουρα θα ξέρουμε και τους ανθρώπους που θα αναλάβουν τη διαιτησία στο πρωτάθλημά μας. Και ο Θεός βοηθός. Και για μας και για εκείνους. Και την περιουσία τους. Είπαμε, ναι. Εντάξει, τώρα ξαναζεσταμένα φαγητά. Έτσι όπως καταντήσαμε.
Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με τον Κολόσο να προσφέρει το δεύτερο μέρος της, εκεί όπου το Πενιρλί είναι πραγματικά εργοτέχνης. Σπιτικά Πενιρλί, και δεν είναι μόνο αυτά τα κλασικά εκεί, με κασέργι, με σουβλάκι χοιρινό, με κοτόπουλο, με παρμεζάνα, με παστουρμά, απίστευτες επιλογές, μέχρι και με λουκάνικο φρακφούρτης θα φάτε Πενιρλί στο Κολόσο, το οποίο έχει delivery ήδη από την ώρα που μιλάμε, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Με ένα απλό τηλεφώνημα 2310-91-1110 και για WhatsApp 6989-751-761. Και Ρέμβι, μαζί μας και μαζί σας, κορυφαίο μαγαζί, κορυφαίο περιβάλλον, κορυφαίο σέρβις, φαγητό, ποτό, καφές και σήμερα ειδικά Carlsberg Day στη Ρέμβι με μία Carlsberg, άλλη μία δώρο. Να πούμε ότι ο Libero μαζί με τη Thermoservice έχουν κάνει μια πολύ ωραία πρωτοβουλία που θα φέρει αποτέλεσμα με κοινωνικό περιεχόμενο. Ήδη έχουν μπει με πρωτοβουλία του Libero 500 λίτρα πετρέλαιο στη μονάδα αυτιστικού παιδιού Ελπίδα και η Thermoservice λέει ότι με κάθε παραγγελία που θα κάνετε πετρελαίου στο 2310-685-216 και με μηδενική χρέωση από σταθερό στο 811-44.000 θα δίνει για κάθε 200 λίτρα που θα παραγγέλλονται ένα λίτρο ακόμα στη συγκεκριμένη μονάδα αυτιστικού ατόμου την Ελπίδα για να γεμίσουν οι δεξαμενές, να ζεσταθούν τα παιδιά εκεί και να κάνουν καλό χειμώνα. Μία εταιρεία της Caesis Oil Group είναι η Thermoservice και μαζί με το Libero παίρνουν αυτή την πρωτοβουλία γιατί όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε όμορφα πράγματα. Πολύ ωραία. Και ήδη η υγιεινής φθήκας μαζί μας με προσφορές σε πλακάκια δαπέδου, σε πλακάκια μπάνιου Απόλλωνος 37-39 στην κάτω τούμπα ο φθήκας. Κλείνουμε σιγά σιγά. Ναι. Ωραία. Για ό,τι άλλο τα λέμε και στην πορεία της ημέρας, περιμένοντας κυρίως τις ειδήσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο και αν προκύψει κάποια εξέλιξη. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.